Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως σας είναι γνωστά. Παρακαλώ και τους παρόντες την εγγενήγραψη του κύριε Δημάκη. Την παραγραφή παρακαλυφθέτων πόρων
Τη μία ανανέωση των συμβασιούχων που σήμερα βρίσκονται σε εξαπλίωση, δεχτείτε εργαζομένου από ΜΚΟ και δεν διεκδικήσατε κάποιο τοπικό για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. Όλα αυτά έγιναν με δικές σας υπογραφές. Τι μέτρα θα πάρετε λοιπόν σήμερα? Δεν δεχόμαστε λύσεις διαχείρισης της εξαπλίωσης των οικογενειών. Η χορήγηση μια τυρόπιτα με μόλις 34 παιδιά, με έξοδα της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, η ευκαιριακή κάλυψη του πρωινού κάποιων μαθητών από συλλόγους γονέων ή εκπαιδευτικών, είναι μέτρα που απλά αναποκτήσουν την πείνα κάποιων ημερών, δεν αντιμετωπίζουν την εξαπλίωση. Ο διαχωρισμός που γίνεται στα παιδιά πρέπει να φάνε και σε όσα δεν έχουν περιέχει κινδύνους κοινωνικού ρατσισμού. Το πρόβλημα επίσης είναι και καλυμμένο, καθώς ακόμα ο κόσμος ντρέπεται και θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη η οικονομική του κατάσταση και δεν θέλει να προστοποιηθεί. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την εισαγωγή των επιχειρηματιών, όπως τη φιέστα που συνδιοργανώνει ο Δήμος για την Παρασκευή 29 Τρίτου με γνωστό μεγαλοκαναλάρι και εφοπλιστή για συσίτιο στο Δήμο μας, κρύβοντας επιμελώσεις επιδοτήσεις, τις χωραπαλλαγές, τα κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Κέρδη που είναι βαμμένα από τον ιδρώτα το αίμα και την εκμετάλλευση των Ελλήνων και ξένων αυτεργατών και εργαζομένους στους ομίλους του. Επίσης, τακτική κάποιων ΜΚΟ, φιλανθρωπικών ή κρατικών δομών που μαζεύουν τα περισσεύματα από τις λαϊκές ή τα προσεχώς λιγμένα από τις πολυεθνικές τροφίμων, είναι βλαβερή για την υγεία των παιδιών. Όλοι αυτοί που διοργανώνουν συσίτια για να διαχειριστούν την ανάγκη του λαού, που μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς σήμερα στηβάζονται στη σουρέτη ένα πιάτο φαΐ, μας στέλνουν επέτες, όπως ο γνωστός επιχειρηματίας που ο Δήμος παρέχει τις υποδομές για τα κοινωνικά του γεύματα. Εμείς από Φύση και Θέση, σαν Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών που ανήκουμε στην ΟΓΕ, καλούμε τις γυναίκες της εργατικής τάξης και τις οικογένειές τους να αγωνίζονται ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων. Τα προγράμματα επιστημιστικής βοήθειας, όπως είναι η περιστασιακή διανομή φρούτων σε κάποια σχολεία, είναι επιτελείς διαφήμισης κάποιων εταιριών και δεν μπορούν να δώσουν λύση στο ξημένο πρόβλημα του προσυντισμού των παιδιών. Η εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για το κοινωνικό πρόγραμμα ΣΥΤ στα σχολεία, που κατατίθεται ότι θα αρχίσει την χορήγηση του πρωινού σε όλα τα παιδιά, δεν μπορεί να αποτελεί άλφα για το Δήμο ώστε να αποσύρει το ενδιαφέρον για τη μέρημνά του από το υπαρκτό και τεινόμενο πρόβλημα υποσυντισμού των παιδιών που ελοχεύει και στην περιοχή μας, παραπέμπτοντας τις καλέτες της έναρξης του προγράμματος αυτού. Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρόβλημα του υποσυντισμού των παιδιών χρειάζεται να αντιμετωπιστεί τώρα, χωρίς κανέναν απολύτως διαχωρισμό. Ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύετε και τους εκπροσωπείτε, αλλά ζητάμε να πάρετε ανοιχτά θέση. Ζητάμε με απόφαση και ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο να μεριμνήσει με τη λογική της πρόληψης και όχι του κουλώματος του κοινωνικού αυτού φαινομένου που λέγεται παιδικός υποσυντισμός. Οι Δήμοι ως μέρος της κρατικής δομής έχουν χρέος να καλύψουν χωρίς καθυστέρηση τις ανάγκες αυτές, διεκδικώντας άμεσα από το κράτος επιπλέον παροχές, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επίγουσες αυτές συνθήκες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο η ανεργία και η οικονομική εξαθλίωση θα αυξάνει, τόσο θα πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των μαθητών που θα υποσυντίζεται. Είναι φανερό πως το κοινωνικό παιδαγωγικό αίτημά μας για σύντηση μέσα στα σχολεία, υποδομές και υγειονομικούς ελέγχους είναι θέμα επιβίωσης της νέας γενιάς. Καλούμε όλους τους γονείς και ειδικά τις γυναίκες της Νέας Μήνης να αγωνιστούν στο πλευρό του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών και της Επιτροπής Αγώνας Νέας Μήνης για να επιτύχουμε την παροχή ενός γεύματος στα παιδιά της πόλης μας. Το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αναφέρθηκε και στην εισήγηση που έκανε η κυρία ότι εμείς από την περσινή χρονιά στη συνεργασία με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας έχουμε ξεκινήσει και προσφέρουμε στα παιδιά κατά δήλωση των διευθυντών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτά που έχουν πρόβλημα, έχουμε ξεκινήσει και προσφέρουμε μια τυρόπιτα ή ένα τόστι ή ένα χυμό. Το ίδιο κάνουμε και στη φετινή χρονιά. Δηλαδή, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας, μας έχουν δηλώσει ποια κατευθυντικότητα είναι εκείνα τα παιδιά που έχουν ανάγκη και σε συνεργασία με τον κύριο Γιατζίδη, το οποίο και πρωτοβουλία ήταν την περσινή χρονιά η δημιουργία του προγράμματος, ξεκινήσαμε και πέρσι, ξεκινήσαμε και φέτος και δίνουμε αυτό το σάρτης που είπαμε την τυρόπιτα. Τώρα, επειδή πραγματικά το πρόβλημα είναι μεγάλο, εγώ δεν παραγνωρίζω ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια. Είναι όμως πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα, δηλαδή είναι περίπου 8.500 μαθητές που καταλαβαίνετε ότι από ένα ευρώ την ημέρα να ξοδεύει τον κάθε μαθητή, τα νούμερα είναι απαγορευτικά. Τι γίνεται τώρα? Εμείς έχουμε κατά νου και δουλεύουμε, εάν
Δεν υπάρχει από την πολιτεία που μας έχουν πει ότι μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σύπτυσης των παιδιών. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα, τότε πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι σε μια μερίδα παιδιών που εμείς θα επιλέξουμε, που αυτά πραγματικά έχουν ανάγκη, από το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που να ενισχύσουμε αυτά τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Και όλα βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό. Όμως, εάν δεν υπάρχει από την πολιτεία, όπως μας έχουν πει, κάποια συγκεκριμένη δράση για το συγκεκριμένο πρόβλημα που υπάρχει, τότε εμείς από το Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι σε μια μερίδα παιδιών να ικανοποιήσουμε το αίτημα το δημοκρατικό και γενικά το αίτημα όλων μας, πιστεύω, στη συγκεκριμένη φάση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγγέλη. Πρώην κυρίε και κύριοι, γιατί πρέπει να διαδίδει το μαζί με τον Παλαιό Κυριακή. Υπάρχει κάποια κοινωνική μου, κύριε Παλαιό. Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Νέας Μήμης. Πρόσθεση. Θα θεωρήσω τη Δήμου Άρτα Ρεφετή και στην παρουσίαση των δύο νέων βιβλίου μου, ποίησης του νου και της καρδιάς και καφές με καημάκι. Αυτή θα γίνει την 5η 11 Απριλίου 2013 και ώρα 8 μετά μέσα της Ευρίας, στο Δημοτικό Πολυχώρο Χαραξίας επί της Κεντρικής Πλατείας Νέας Μήμης. Με εκτίμηση Κατερίνα Παπαμιχαήλ. Ρίγα. Κύριε Δημαρχή, τι έγινε το παρακαλώ και εσύ. Κάτι σε διαδικασία ερωτήσεων. Παρακαλώ, ονομαστικός κατάλογος. Προεδρεσίας να πω δύο φορά. Προεδρεσίας να μας πει. Κάνες. Για τις ερωτήσεις. Έχω και ένα έκτακτο, δεν ξέρω αν το αναφέρω, έτσι. Το οποίο το είναι... Το αναφέρετε με πράγμα, μισό πολύ με εσένα. Εντάξει, θα σας ακούμε. Μετά, κύριε Κούρτη, είπατε εσείς τη ζητήσετε λόγο. Για τις ερωτήσεις. Κούρτης ο άλλος. Καταρχήν, κύριε Πάμπου. Έχω τον λόγο, κύριε Πάμπου. Δεν είναι παρακάτω, ξέρω. Αλλά όχι, σας ακούμε, σας ακούμε παρακάτω. Καταρχάς, δεν μπορώ να πω ότι η τοποθέτηση που έκανε η πρόσωπος της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Παρότι δεν συμφωνώ ούτε με τη διατύπωση σε πολλά σημεία, ούτε με το ύφος, αλλά ούτε και εν γέννη με το κλίμα που προσπαθεί να εκπέμψει, εν τότες είμαι υποχρεωμένος και δεδομένου ότι εγώ είμαι αρκετά παλιός, και θυμάμαι το 57-58 που ήμουν στην πρώτη δημοτικού και μαζί να μην μου δουν στα σχολεία, η πατρίδα τότε αντιμετώπισε κάτι ανάλογες καταστάσεις. Είναι γεγονός ότι αν αφαιρέσουμε όλα αυτά που είπα, η τοποθέτησή της κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Είναι επίσης γεγονός, όπως είπε ο Δήμαρχος, σπανίως συμφωνώ, αλλά είναι γεγονός όμως, ότι αν πούμε στη λογική ως Δήμος, με τα συγκεκριμένα οικονομικά, που εσείς λέτε βέβαια ότι είναι άριστα τα δικά σας οικονομικά και που δεν είναι. Να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε όλα τα παιδιά όλων των σχολείων της Νέας Μύρνης, τα νούμερα πράγματα που μπορεί κάποια στιγμή να είναι απαγορευτικά. Ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κυρίως και της αριστεράς. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να διατηρείτε ή τουλάχιστον να λέτε ότι διατηρείτε την αποκλειστική εκπροσώπηση των λαϊκών συμφερόντων και την ευαισθησία σε συγκεκριμένα θέματα που πλήττουν τον ελληνικό λαό. Πολύ δε περισσότερο δεν έχετε στις διατυπώσεις σας το δικαίωμα να μιλάτε για συμφέροντα και τι εκπροσωπεί ο καθένας. Σας παρακαλώ εδώ μέσα να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Σας πληροφορώ επίσης ότι εμείς από τον λαό που ερχόμαστε εμείς δεν εκπροσωπούμε κανένα συμφέρον, κανένα συγκεκριμένο συμφέρον. Εκπροσωπούμε μόνο τον λαό, αυτόν τον λαό που μας έστειλε εμάς εδώ, όπως και εσάς, και θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Να μιλήσουμε επί της ουσίας, όταν μιλάμε για κοινωνική πολιτική, υπό τις δεδομένες συνθήκες και με τη δεδομένη κατάσταση του ελληνικού λαού, οτιδήποτε σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική, το λέω χρόνια τώρα, δεν το λέω τώρα στην κρίση, το λέω εδώ και 15 χρόνια, πρέπει να είναι στοχευμένο. Οποιαδήποτε παροχή θα είναι στοχευμένη, θα πηγαίνει σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη.
Η ισοπαίδωση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω δεν οδήγησε ποτέ σε καλά αποτελέσματα. Η ισοπαίδωση το μόνο το οποίο κατάφερε σε όλα τα καθεστώτα όλες τις εποχές είναι να οδηγήσει τις κοινωνίες σε εξαθλίωση. Τελικώς, με τα ελλείμματα που συσσωρεύονται κτλ. Κτλ. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική κάποιων οι οποίοι ενδύονται και τον δημοκρατικό και αριστερό μαφία που λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν ο τάδε επιχειρηματίας ή ο τάδε ιδιώτης ή δεν θέλουμε, είναι εχθρική. Μπορεί να προσφέρει κάτι που θα ανακουφίσει κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αυτό είναι λάθος. Και είναι λάθος, όσο λάθος ακριβώς είναι, η κατασπατάληση στο όνομα της δίθεν ή των δίθεν κοινωνικών πολιτικών του χρήματος του ελληνικού λαού. Γιατί αυτό οδηγεί σε άλλες ατραπούς. Αυτό προς το παρόν και επιτρέψτε μου. Θέλω να πω και κάτι άλλο, αλλά το λέω και μετά. Τώρα ξέρετε, επειδή ένα θέμα που επιτρέπεται, μόνο που σε βαθμό σώμα. Τώρα λογικά θα ζητήσω ο Ρετός, έτσι, για να κάνουμε εθνικό θέμα σου, έτσι. Εγώ θα σου πω ένα λεπτό να προσπαθήσω. Τώρα, να το πω έτσι λίγο πρώτα, μαθήματα προσφυγής εμείς οικονομιστές από τον κύριο Κούπα, στον κόσμο. Λοιπόν, προσεκτικοί πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν αντιλαϊκά μέτρα και αντιλαϊκές πολιτικές και οι οποίοι είναι ενάντια σε όλη αυτή τη τοποποίηση που γίνεται και στο Δήμο μας. Και μέσα σε αυτές τις πολιτικές που υπηρετεί είναι και ο Κούπας. Άρα λοιπόν τέλειωσε αυτό το θέμα. Δεν αξίζει τον κόπο να απαντάτε. Σε τέτοιες επιφανειακές προσεγγίσεις αποφεύγουν. Εμείς. Τελειώνω ένα μισό λεπτό ακόμα. Εμείς, σαν λαϊκοί συσπηρεσιά κομμουνιστές σύμβουλοι, στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και μακάρι να έβλεπα και συλλόγους που είναι στις παρυφές των ιδεών του κ. Κούπα να έρχονται εδώ και να βάλουν τέτοια ζητήματα. Αλλά θέματα βάζουν αυτοί που αγωνίζονται και αυτοί που πραγματικά τρώνε τον κόλο τους στον αγώνα. Και τέτοιες είναι εδώ οι εκπροσώπηση. Και επειδή εμείς απευθυνόμαστε σε δημοτικό συμβούλιο που δεν έχει μόνο Κούπα μέσα, έχει και άλλους ευαίσθητους ανθρώπους και στην πλειοψηφία. Και επειδή πραγματικά αναγνωρίζουμε κάθε τέτοιο πρόβλημα που γίνεται, θέλουμε πραγματικά αυτά τα βήματα να γίνουν πιο γοργά και να επεκταθούν πιο πολύ για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τριμήνατες καταστάσεις που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Όσο δε για το έξοδο, θα προτιμούσα εγώ μια χρονιά που έχει 200 μέρες εκπαιδευτικές να χαλάσω 8, όπως το λένε, χιλιάδες τη μέρα, πόσο είναι, κάπως να το μετριάσω, παίρνοντας και φαγητό φθηνό από αυτού που του έδωσα τόσες υπηρεσίες ανταποδοτικά. Έτσι, όλα αυτά τα θέματα πιστεύω πως υπάρχει δυνατότητα στο Συμβούλιο να τα δούμε με άλλο μάτι και να χαίρεστε για αυτούς που αγωνίζονται, όχι για αυτούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει ούτε πολιτική σκέψη ούτε πολιτική προσέγγιση. Αυτό είναι το ζήτημα. Πολιτικές δεξιές που εδώ μέσα είναι πολιτικά τα ζητήματα που εκπροσωπούνται από συγκεκριμένες παρατάξεις δεν μπορούν δυστυχώς να ακολουθήσουν αυτούς που διεκδικούν το λαό. Μακάρι να μπορούσαν, θα ήταν ευχής έργο για τους. Ευχαριστώ κύριε Πρεσβέτη. Θα το κλείσουμε εδώ. Επί του θέματος, να παρακαλούσα θερμά τη συνάδελφε να μην το ακούσουμε παραπάνω. Σα παρακαλώ πολύ. Το μόνο που θέλω να πω από την δική μου πλευρά είναι ότι δεν διαφωνώ ακριβώς στην λογική την οποία ανέπτυξαν εδώ ανέπτυξε η κυρία από το Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να παρατηρήσω είναι ότι όταν βγαίνεις και ζητάς τη συνεργασία και τη βοήθεια κάποιου, γιατί αυτό ήρθαν ουσιαστικά εδώ οι γυναίκες να κάνουν, δεν μπορείς πρώτα να τους περιλούσεις με θυσίες και χαρακτηρισμούς. Είστε πρόσωποι, είστε έτσι, είστε έτσι. Δηλαδή, ένας πολιτικός πολιτισμός μπορεί να ακούγεται λίγο ίσως τετριμένο, αλλά είναι απαραίτητο όταν κυρίως έρχεσαι να ζητήσεις το χέρι και τη συνεργασία του άλλου. Δεν έρχεσαι με άγριες διαθέσεις και να τον βρήσεις. Ή έστω να τον χαρακτηρίσεις όπως τον χαρακτηρίζεις. Νομίζω ότι εάν έλειπαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ίσως, κύριε συνάδελφε, θα μπορούσαμε να δούμε πολύ πιο ολίγια... Είναι χαρακτηρισμοί, το ότι αντιπροσωπεύετε κάποια κόμματα τα οποία είναι σήμερα στην κυβέρνηση και έχουν πάρει τα μέλια. Δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό. Δεν είναι χαρακτηριστικό. Δεν είναι στην κυβέρνηση. Όχι έτσι, όχι έτσι.
και για το σύνολο. Είναι πολιτικές κινήσεις και προσωπικές. Τι να κάνω. Με πολιτικούς όρους μιλήσατε. Με πολιτικούς όρους μιλήσατε. Εντάξει, μπορείτε να ακούσετε. Μπορείτε να ακούσετε. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν φωνάζετε μόνο εσείς, μπορούμε να φωνάξουμε και εμείς. Μην βλέπετε που δεν μιλάει κανένα, δεν θέλουμε να φωνάξουμε. Μα δεν θέλουμε να φωνάξουμε. Θα μην παράξεις, ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ώρα, τόση ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ειδικό να πεις. Λοιπόν, και ολοκληρώνω, λέγοντας ότι θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο να δει με μια ευρύτερη έτσι άποψη. Παρακαλώ. Εσείς αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλώ και εσείς μην έχουμε συνέχεια διαλόγους. Σας παρακαλώ. Κυρία θερμή παράκληση. Αντί σας είπε τώρα. Δεν σας είπε τίποτα. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Να πεις ότι ο κύριος Δημαρχός το προσδοκήθηκε, τον άκουσε ο Άγγελος ο Βρετός, συνονιθήκαμε. Τάρι! Τι μήκα είναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ολοκληρώστε στην πράγμα. Θα το ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα δεν ολοκληρώσα. Αυτό είναι λέγεται. Να δώσουμε σε όλα τα παιδιά τα πάρουν το καθιστήριο. Δεν γίνεται. Ξέρετε ότι υπάρχουν ένα παιδιά από διάφορες κοινωνικές τάξεις στην Νέα Σμύρνη. Δεν μπορούν όλοι να μπουν στον ίδιο προπάνω. Δεν γίνεται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι με μια ευρύτερη κατανόηση μπορούμε το θέμα να το δούμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, προσήλθε η κυρία Κωνσταντινοπούλου. Ξέρετε, κύριε Μητεράκη. Κυρία Επιδεμάτως κύριε Μητεράκη. Ναι, παρακαλώ κύριε Μητεράκη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κρατήσω, γιατί αυτό είναι η αξία, τον πυρήνα της σκέψης του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών. Ο πυρήνας της σκέψης είναι να υπάρξει μία από το Δήμο Πρωτοβουλία, ούτως ώστε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν την τροφή που πρέπει, στο σπίτι τους, στην οικογένεια, δεν δύναται η οικογένεια, να ενισχυθούν και να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι όντως και πολύ σημαντικό και πολύ ευαίσθητο και είναι θέμα επιβίωσης. Δεν χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να πάμε σε ατραπούς μαζικούς. Η Νέα Σμύρνη, για όσους παρακολουθούν τα οικονομικά δεδομένα, θεωρείται μία από τις πλουσιότερες περιοχές της Ελλάδας από πλευράς δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Δεν είναι ανάγκη ο Δήμος, κατά τη γνώμη μου, από το ειστέρημα και το περίσσευμα, να επιδοτεί τους έχοντες και κατέχοντες. Ο Δήμος πρέπει, κατά τη γνώμη μου, κρατώντας λέω και πάλι τον πυρήνα της σκέψης της πρότασης, να κατατείνει τα προγράμματα, τις οικονομικές δεπενδύσεις, την ενίσχυση, στην ενίσχυση δράσεων που αφορούν τα οικονομικά δίκτυα. Νομίζω ότι η σχολική κοινότητα, δια του συλλόγου γονέων, δια του συλλόγου διδασκόντων, είτε είναι πρωτοπάθεια είτε είναι δευτεροπάθεια, μπορεί να προσδιορίσει τα άτομα εκείνα, εκ των παιδιών, που όντως υπάρχουν πρόβλημα. Και με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα, γιατί και η διακριτικότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί κοινωνική αξία και όχι δια της επιδείξεως ότι σου δίνουμε, αλλά με την τήρηση της μέγιστης δυνατής διακριτικότητας, να βοηθηθούν τα παιδιά στα οποία αναφέρεται ο Σύλλογος. Να θυμίσω όμως, και με αυτό κλείνω, ότι η οικογένεια της οποίας το παιδί, μάλλον η οικογένεια η οποία δεν μπορεί να προσφέρει γιατί αδυνατεί με όλους τους δυνατούς κοινωνικούς όρους να δώσει στο παιδί
αυτό που θα ήθελε να του δώσει, αυτή η οικογένεια, χωρίς να πάμε ακόμα σε αυτό το πρόγραμμα που προτείνεται, προστατεύεται κατά το γεγονός ότι το κάθε παιδί μιας αδύναμης οικονομικά οικογένειας έχει συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα με βάση το οποίο μπορεί να προμηθεύεται η οικογένεια και για λογαριασμό του παιδί, επαυξημένο ανάλογα με το πόσα παιδιά είναι, τρόφιμα από το κοινωνικό παντοκολείο. Η διμερής οικογένεια προμηθεύεται 100 ευρώ το μήνα. Η τριμερής οικογένεια που έχει ένα παιδί προμηθεύεται 180, συγγνώμη, η διμερής, 90. Η τριμερής 110, η τετραμερής 120, πάνω από 2-3 παιδιά και 160 ευρώ. Αυτό είναι ένα πλαίσιο, δεν είναι αρκετό από μόνο. Εάν συνδυαστεί με αυτά που είπε και ο Δήμαρχος, δηλαδή να παρέμβουν και με την αρμόδια αντιδήμαρχο υπεύθυνη παιδείας και με τις σχολικές επιτροπές σε αυτό το στοιχείο ως επιπλέον δράση, αλλά για αυτούς που έχουν την ανάγκη, για να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε ουσιαστικές υπηρεσίες, πρέπει να το κάνουμε όπως το προτιμάμε από Σεπτέμβριο. Αλλά δεν είναι ακάλυπτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν σαν οικογένεια, λέω, οικονομικά στο θέμα φαγητού. Υπάρχει πρόγραμμα που μπορεί να ενταχθεί πέρα από τα συσίδια. Πέρα από τα συσίδια, γιατί τα συσίδια δεν είναι του Δήμου. Δεν αναφέρομαι στα συσίδια, αναφέρομαι στο πρόγραμμα στήριξη του κοινωνικού παντοπολίου και σε λίγο του κοινωνικού φαρμακείου και του κοινωνικού ιατρείου από τον επόμενο Δήμο. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Περνάμε σε διαδικασία ερωτήσεων τώρα. Συνάδελφε, εκτό από την κυρία Παπαδίδη, που έχει δηλώσει την Ελλάδα καλύτερα, ο οποίο πολλή επίση είναι κάποιο συνάδελφο, ο κύριο Αμπερφαντζήτη. Ο κύριο Κούπα. Ποιο άλλο συνάδελφο είναι. Ο κύριο Τέρφο. Δεν είναι άλλο τέτοιο. Παρακαλώ, κύριε Κούτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, ουσιαστικά η ανακοίνωση του λόγου είναι πολύ από την ερώτησή μου. Θα κάνω μια ερώτηση. Πριν το ίδιο πράγμα. Από την πλευρά μου, εγώ είμαι λέγκυο στην πρόταση του Συλλόγου Γυναικών και μα κάνει μεταφέρον το λίγο να καταληφθεί για το πρόγραμμα. Και παράλληλα, έχω να καταθέσω σήμερα μια πρόταση στο πλαίσιο του ουσιαστικού αυτού. Ονομάζεται ένα πρόγραμμα Κάρτα Γονέα σε συνεργασία με καταστήματα και με πολιτικό σύλλογο ενώπιον μιας συνεργασίας της πόλης με έκπτωση για τους γονείς των μαθητών των σχολείων μας και ανάλογα τα πρακτικά οφείλη στους καταστήματά μας που θα θελήσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε σας. Δεν παρακαλώ, κυρία Μαμπέρα, έχει το λόγο. Ναι, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Σχετικά με το κτίριο της Αηθηνίου, όπου έχετε πει ότι θα αξιοποιηθεί για πολιτιστική χρήση, τι προτίθεστε να κάνετε. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά ένα οικόπεδο που υπάρχει Αηθηνίου και Προύσης, που ανήκει στην Εστία. Η Εστία έχει ξεκινήσει ή προτίθεται να ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου να το πουλήσει ή να το δώσει για την παροχή. Επειδή αυτό το οικόπεδο είναι στο κέντρο της πόλης, με δεδομένη την τιμή δόμηση, έχει ο Δήμος την πρόθεση να το διεκδικήσει, δεδομένου ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με ιδιαίτερο τρόπο, παραδείγματος χάρη για τελικό σταθμό ή για υπόγειες θέσεις. Παρακαλώ, λίγο ησυχία από κάτω, σας παρακαλώ, θερμά. Γνωρίζουμε επίσης ότι έχει γίνει ανάθεση στο σώμα οπωτών εκτιμητών. Επομένως, τι προτιμήσετε να κάνετε. Ο κ. Σαχαρίδης έχει το λόγο, παρακαλώ. Κ. Σαχαρίδη. Εγώ θέλω τρία πράγματα να πείσετε το λόγο σας και θα σας απασχολήσω, πιστεύω καλώς, θα σας απασχολήσω μάλλον. Δηλαδή, όσο να ξέρουμε, θα το δούμε στην πορεία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το πρώτο είναι πολύ απλό. Θα ήθελα να πω ότι στην Οδέκη Κλάδων πάνω στην στο φάρο μια μήνη από την Αρτάκη μέχρι την Οκρατία Ζαρίδη. Εκεί πέρα μένω κι εγώ, αλλά φεύγει μόνο ας πούμε αρκετοί από τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή τη γειτονιά. Δεν έχει καθόλου φωτισμό, δεν έχει περάσει ποτέ το πράσινο από εκεί πέρα. Και
και ζητήσανε να το μεταφέρω αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βάσει τουλάχιστον μπορέσουν να βάλουν προτιμό, γιατί πριν δύο μέρες προσπαθήσανε σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή να ανοίξουν, δεν ξέρω εκεί, τρία από τα σπίτια που υπάρχουν όλα. Να μας αναφέρετε την λογό ανοίχτη καλωσία. Είναι αυτό. Από το ίδιο στις αρτάκεις με την πλατεία θα έρθει στο πάρο μια. Ένα δεύτερο που θέλω να πω και να θέλουμε να επισημάνουμε μάλλον, είναι ότι αυτό το πράγμα με τα, με τα πασχαλάκια γύρω από το γκαράζ στην πλατεία Καρυβλίου έχει αρχίσει, ας πούμε, να κάνει, δηλαδή έχει αρχίσει να σας εκθέτει απέναντι στον κόσμο της Νέας Μήνης. Γιατί δεν τα έχουμε δει ούτε στη Χρυσάκη, ούτε στο Λεκοταφείο, ούτε στην Αγία Σοφίας, ούτε στο Φάρο Νέας Μήνης, ούτε πουθενά. Στείλονται συνέχεια γύρω από το γκαράζ, προκειμένου, ας πούμε, να αναγκάσουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο κέντρο της Νέας Μήνης να πάνε να παρκάρουν τα αμάξια τους στο γκαράζ του Κόκολα, όπως φαντάζομαι πρόσφατα μάθατε ότι ένας από τους λογαριασμούς του μόνο στη λίστα Λαγκάρντ έχει 550 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, που το έχουμε δώσει τη χρήση αυτού του χώρου για 30 χρόνια, θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει στη σύντηση ανταποδοτικά, όπως είπε και ο κύριος Βεδρός, και οι δημοκρατικές γυναίκες. Αν και δεν ξέρω αν θα το θέλαμε, παράδειγμα, να αυτό το πράγμα. Τώρα, μοίρασα κάποια φυλάδια. Αφορούνε, και εδώ πέρα θα κάνω μια τοποθέτηση, πριν την ερώτηση, δεν περιμένω και κάποια απάντηση. Αφορούνε την ανάπλαση της πλατείας του Παπά, στην στροφή της Νέας Μήνης, στην πλατεία της πλατείας του Σωστόμου. Θέλω να ακούσετε τα εξής για αυτό το πράγμα. Ίσως κάποιοι να γνωρίζετε κάποια πράγματα από αυτά που θα σας πούμε, ίσως και να μην τα γνωρίζετε. Τα ανοιχτά καθορισμένα όρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν το πράσινο, τα τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτι που μέσα στην πόλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανοιχτά καθορισμένα όρια είναι 9 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτι. Στην Αθήνα, η Αθήνα έχει το χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο είναι 2 τετραγωνικά μέτρα. Σε κάποιες περιοχές της Αθήνας έχουμε 1 τετραγωνικό μέτρο, πρασίνο ανακάτοικο, τετραγωνικό μέτρο πρασίνο ανακάτοικο. Σε κάποιες άλλες περιοχές μπορεί να φτάνει τα 3 με 4,5 μέτρα. Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, αν όλο το ελληνικό, το πρώην αεροδρόμιο, που είναι 1,5 φορά η Νέα Σμύρνη, γίνει άλσος, και όχι Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως προτείνει ή όπως είναι η πρόταση Μπελαβίλα που επεξεργάζεται και ο Δήμαρχος Μπροτζίδης, στην οποία εμείς δεν είμαστε συμφωνοί. Αν γίνει όλο αυτό το πράγμα άλσος, καλή ώρα όπως είναι της Νέας Μήνης, θα φτάσει το ποσοστό μέσα στην πόλη μας στα 4,5 τετραγωνικά μέτρα το πολύ, στη καλύτερη περίπτωση, που πόσο πολύ απέχει από τα 9 τετραγωνικά μέτρα. 9 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί φαντάζομαι έχετε ταξιδέψει και κάποιοι από εσάς στο εξωτερικό. Έχει το Παρίσι, έχει το Λονδίνο. 13 τετραγωνικά μέτρα έχει το Βερολίνο, έχει η Φραγκφούρτη, η Κολονία έχει 18 όπως και η Πράγα. Και αν περάσουμε στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, η Νέα Υόρκη φτάνει τα 50 τετραγωνικά μέτρα πρασίνο ανακάτοικο. Ένα είναι αυτό που θέλω να πω. Κάποιοι από εσάς που είστε νεοσμηνιώτες και παρακολουθείτε τα πράγματα για πολλά χρόνια, θα ξέρετε ότι η Νέα Σμύρνη έχει σχεδιαστεί ως Κηπούπολη. Τι είναι η Κηπούπολη, πολεοδομικά. Είναι μια πόλη, η οποία, τα τρία χαρακτηριστικά της οποίας είναι οι φαρδείς δρόμοι, εντάξει, αυτό είναι τοποθέτηση ερώτηση, είναι κάτι που συνήθως οι πρόεδροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά εγώ δεν θα σταματήσω, ας πούμε, δεν ξέρω. Εδώ να σας πω και άγνωρος που πρόεδρε, προηγουμένως οι δημοκρατικές γυναίκες είπαν να πάρουν φαΐλια τα παιδιά που πεινάνε και το κάναμε λάθος. Σας έκανε μια ερώτηση. Με τελείω. Και το λέω και είναι η στοιχεία ο κύριος Κούπας που οι γυναίκες της παράταξής του πηγαίνουν, συμπαρατάσσονται με την κυρία Βαρτινογιάννη, ο κύριος Τέχος, ο ένας ο άλλος. Με τι είπαν οι γυναίκες, άστε δηλαδή να τελειώσω και εγώ το συνεδρισμό μου, όσο χρειάζεται. Λοιπόν, είναι η Κηπούπολη. Η Κηπούπολη αποτελείται από τρία χαρακτηριστικά, τους φαρείς δρόμους, τα χαμηλά κτίρια και τις πρασιές, τα προκύμνια. Όπως ξέρετε καλά, τα τελευταία 20 χρόνια και όπως παρακολουθείτε την βιβλιογραφία, κύριε Στέφος, παρακαλώ, και όπως παρακολουθείτε και την βιβλιογραφία, ακόμα και μέχρι σήμερα η Νέα Σμύρνη μας σε πολλά, ας πούμε, κείμενα αναφέρεται σαν Κηπούπολη. Βέβαια, η Κηπούπολη πλέον δεν είναι. Τα τελευταία 20 χρόνια με την ανοικοδόμηση, και πρέπει να πω εδώ πέρα στη συμπολίτευση ότι
είναι στην εξουσία 15 χρόνια και οι ευθύνες που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλες για την τρομερή ανοικοδόμηση που κατέστρεψε την Κηπού Κορινέας, που είναι οι ευθύνες είναι τεράστιες και που με σύγχρονα, με τα τελευταία ας πούμε ποσοστά είναι η πιο κτηνοκατοικημένη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής μαζί με την Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, εντάξει. Πράγμα που αγγίζει και όταν μιλάμε για το Λεκανοπέδιο της Αττικής, μάλλον αγγίζουμε πρωτιές, αυτές τις εσάς τις πρωτιές και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ευρωπαϊκής σε τι μεγέθεια ακόμα. Δυστυχώς αυτό το πράγμα καταστράφηκε. Κοιτάξτε τώρα τα φυλάδια της δύο σελίδες που σας έδωσα. Η πρώτη σελίδα είναι η πρόταση των 2.600.000 ευρώ για το πάρκο του Παπά, του Χρυσόστομου. Η δεύτερη σελίδα είναι τις φωτογραφίες που έβγαλα με αυτό εδώ το κινητό χθες, που είναι 1,3 μεγαπίξελ, για όποιους ξέρουν δηλαδή είναι ένα κουμπαλάκι, για να βλέπετε ποια είναι η κατάσταση σημερινή στην πλατεία Χρυσοστόμου και να μπορέσουμε ας πούμε να καταλάβετε τουλάχιστον αυτά που προσπαθώ να σας μεταφέρω. Η κεντρική είσοδος στην πόλη μας, η πύλη εισόδου στην πόλη μας, είναι από τη στροφή της Νέας Μήνης, από το πάρκο του Παπά. Αυτό φαντάζομαι ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, δεν είναι ούτε από την Εφέσου ούτε από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Γιατί είναι σημαίνει αυτό, γιατί κατευθείαν μας οδηγάει ας πούμε στο κέντρο της πόλης αυτή η είσοδος. Αν δείτε τις φωτογραφίες που σας έχω βάλει, μάλλον θα μπορούσα να μιλήσω πολύ για την πρόταση, αλλά σαν αρχιτέκτονας του βήμα, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αν δείτε τις φωτογραφίες, αυτές τις πολύ αυτές φωτογραφίες που έβγαλα από το πάρκο, θα δείτε πρώτα απ' όλα ένα τρομερό χαρακτηριστικό που έχει. Έχει εξαιρετική ποιότητα υψηλό πράσινο. Εξαιρετική ποιότητα υψηλό πράσινο και όχι μόνο. Ακόμα και αν το περπατήσετε μέσα και θα θαυμαστείτε, είναι τρομερά μέσα σε αυτό το πάρκο. Κάτι μια σύνθεση εκπληκτικών κλιμάκων όλου του πρασίνου που μπορούμε να φανταστούμε. Διαφορετικά είδη δέντρων, τα οποία με τα πολλά χρόνια που υπάρχουν εκεί πέρα έχουν πέσει και πάνω από το μιλιώδες πάρκο του Χρυσόστομου, το άγαλμα του Χρυσόστομου κτλ. Έρχεται η πρόταση και με μια απλή ματιά και όσο και αν θέλετε να τη φανταστείτε όμορφη αυτή, των 2.600.000 ευρώ και χωρίζει τούρτα στη μέση αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι, δεν ξέρω αν θα το καταλάβουν κάποιοι, είναι μια γελία της ζενιά πράγμα, το οποίο απορώ πως έγινε αποδεκτό και εκεί ας πούμε το προτείνα. Χωρίζει τούρτα στη μέση, από τη μία βάζει ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, είναι κάτι πλακόστρωτα που εξέχουν και μάλλον εκεί πέρα θα τοποθετηθούν και τα γάλματα και από την άλλη μας δείχνει ότι θα είναι πάρα. Καταστρέφοντας το υψηλό πράσινο, αυτό το τρομερό υψηλό πράσινο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, όπως σας είπα, τα τελευταία 20 χρόνια καταστράφηκε η Κηπούπολη της Νέας Μήνης. Αυτό που ονομάζαμε Κηπούπολη της Νέας Μήνης. Ένα από τα δείγματα που υπάρχουν, θυμάμαι και εγώ από τότε που γεννήθηκα, της παλιάς Νέας Μήνης, αυτής ας πούμε που λέμε ότι είναι φορτωμένη με συναισθήματα, με αναμνήσεις, όχι μεγάλων ιστορικών γεγονότων, αλλά τις μικρές ανάγκες ας πούμε που έχει κάθε νέος Μηνιώτης που έχει μεγαλώσει εδώ πέρα, που έχει περπατήσει κάπου συγκεκριμένα, που έχει κάνει το πάνω στο σχολείο κάπου, που έχει κάτσει με την παρέα, που έχει ερωτηθεί που το ένα από το άλλο. Ένα από αυτά τα σημεία, ίσως το τελευταίο, είναι η πλατεία Χρυσοστόμου, η οποία υπάρχει εκεί πέρα 50 χρόνια. Εντάξει. Και έρχονται αυτοί οι τύποι, ας πούμε, ο Κούρκουλας και η Κοκκίνου, που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μην έχοντας καμία σχέση με οτιδήποτε, ας πούμε, που αφορά την γειτονιά μας, για να γίνω σαφής αυτό το πράγμα και να το καταλάβετε, όταν το αναφέρουμε εμείς, που δεν έχουμε καμία σχέση με τον Παπαδαριό, σε αυτό εδώ το σχέδιο δεν μου μιλείται κανένα άλλο. Εντάξει, δεν φαίνεται πουθενά και το πάρκο του Παπά, όχι στο σχέδιο, στη μελέτη που μου έδωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος και τον ευχαριστώ, κατευθείαν όταν πήγα στο γραφείο, αυτό πρέπει να το πω, τη μελέτη πάνω από το γραφείο του. Μου την έδωσε να τον κάνω φωτοτυπία, εντάξει. Δεν υπάρχει πουθενά ούτε το μνημειώδες άγαλμα του Χρυσόστομου. Και το λέμε εμείς που η σχέση μας με τους παπάδες είναι έως χωρική. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίος ένας τους παπάς, όχι πραγματικά. Γιατί είναι και αυτός ένα σύμφωνο. Είναι δυστυχώς τα σύμφωνα όμως είναι πολλά. Άρα, επομένως, ερχόμαστε να καταστρέψουμε για να υλοποιήσουμε ένα πρότυπο των 2.600.000 ευρώ και έναν χώρο εκπληκτικού πρασίνου μέσα στην πόλη μας, που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχουμε, το έχουμε, και έναν χώρο, ας πούμε, φορτισμένο με τρομερές, ας πούμε, συναισθηματικές και αναμνησιακές, δεν ξέρω εγώ τι αναφορές, για πάρα πολύ κόσμο, για πάρα πολλούς νεοσμηνιώτες που μεγάλωσαν εδώ πέρα στην πόλη μας. Εμείς σας το είχαμε ξαναπεί και νομίζω ότι έχουμε πέσει μέσα όταν μιλάμε ας πούμε, για τον δημόσιο χώρο.
όπως παραδείγματος στο σχολείο, στα σχολεία πάνω στην Άνω Νέα Σμύρνη. Μας λέγανε 300 μέτρα αυλή ότι θα γίνουν. Τελικά έγινε 150 μέτρα καπνιστήριο, τρεις αίθουσες μπροστά, από πίσω 5 μέτρα τείχος με τον Ένιος, ο οποίος θα λειτουργεί σαν καλοριφέρ τους καλοκαιρινούς μήνες και θα αλλοιώνει το μικροκλίμα της περιοχής, όσο και αν αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζετε και σας φαίνεται αστείο, και θα επιβαρύνει τα παιδάκια που θα είναι μέσα στα σχολεία βέβαια. Και τελικά αυτό το πράγμα που σας είπαμε έγινε. Πάλι σας λέμε και σας προτείνουμε, πάλι μάλλον σας λέμε τι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Και σας το λέμε ξεκάθαρα. Αν αυτά τα λεφτά υπάρχουν και μπορούμε να τα πάρουμε, να τα πάρουμε. 2.600.000 ευρώ. Ούτε 200.000 ευρώ δεν θα χρειαστεί να γίνει το άκρο απαραίτητο για αυτό το πράγμα. Θα βάλετε ένα δάπεδο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ένα δάπεδο για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά και να περπατούν οι γέροντες. Και επίσης να φτιαχτούν τα βακάκια που έχει και να ανακαινιστούν, δεν ξέρω κιόλας ποια είναι η σωστή λέξη, τα αγάλματα τα οποία έχουν καταπολυθεί από τα χρόνια μέσα. Και τελείωσε. Και να περιποιήσετε το πράσινο όπως το περιποιήσετε μέχρι σήμερα. Αυτό το υπέροχο πράσινο. Αυτά πρέπει να γίνουν. Και τα υπόλοιπα τα λεφτά να τα βάλετε στο κοινωνικό πατοπολείο, αν θέλετε. Και να μην ζητάτε από τον κόσμο, ο οποίος έχει γονατίσει από τη φορολογία και από τη φορολογία του Δήμου, να μαζεύεται έξω από τα σούπερ μάρκετ και να παίρνει, ας πούμε, από τον Βασιλόπουλο και από τον Βερόπουλο, ήδη από την τσέπη του, για να σπονσονάρει το κοινωνικό πατοπολείο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο κ. Σκούπας, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου είχα εγκαλέσει τον κύριο Πάγκαλη ως πρόεδρο του Δημοτικού Προσώπου της Εθνικής Στέγης για την απευθείας ανάθεση των 24.600 ευρώ σε μια εταιρεία λογίζει του κυρίου Αυτοξενίδη. Από ό,τι πληροφορούμε, το θέμα πήρε διαστάσεις στον ηλεκτρονικό τύπο στα ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου Μενιδίου, με αποτέλεσμα να μου παραπονεθεί ο κύριος Αυξενίτης, γράφοντας με επιλέξει ότι ήρθα του ονόματός του ως να πρόκειτο για το μεγαλύτερο εγκληματία της χώρας. Προφανώς και δεν είχα τέτοια πρόθεση και δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος εγκληματίας της χώρας. Επανέρχομαι λοιπόν προκειμένου να διευθυνήσω τα εξής. Δεν γνωρίζω τον κύριο Αυξενίτη προσωπικά και δεν με ενδιαφέρει ποιες είναι οι δραστηριότητες του. Επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας στα 35 τελευταία χρόνια, έχω ιδιαίτερη συμπάθεια, θα έλεγα και σεβασμό προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, που ο κύριος Αυξενίτης δηλώνει ελεύθερος επαγγελματίας. Εκείνο το οποίο συνέβη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η άσκηση κριτικής εκ μέρους μου στη συγκεκριμένη ενέργεια της απευθείας ανάθεσης από τον πρόεδρο της Εθνικής Στέγης. Ανάθεση απευθείας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάντοτε την καταψηφίζω και πάντοτε είμαι κατά αυτής της τακτικής και θα εξακολουθήσω να είμαι. Ανεξαρτήτως του ποιος εμπλέκεται ως ιδιώτης σε αυτές τις απευθείας αναθέσεις με το Δήμο. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο κύριος Αυξενίτης. Πληροφορούμε επίσης μέσα από μια επιστολή, από μια μακροσκελή επιστολή του κυρίου Αυξενίτη, ότι πράγματι βρέθηκε κατηγορούμενο σε μια υπόθεση στην οποία, η οποία χρόνιζε από καιρό στο Δήμο του Μενιδίου ως πρόεδρος κάποιου κοινοφελούς προσώπου, από παραλήψεις, λάθη και από διαχείριση προηγούμενων διοικήσεων. Δεν έχω λόγο να μην το πιστεύω, είναι γεγονός όμως ότι υπήρχε δικαστική εξέλιξη στο θέμα αυτό. Και εύχομαι στον κύριο Αυξενίδη να απαλλαγεί στα δικαστήρια. Μάλλον να αποδειχθεί αυτό που ισχυρίζεται στα δικαστήρια. Γεγονός όμως είναι το εξής και παραμένει. Για το έργο αυτό, για το συγκεκριμένο έργο, έγινε μελέτη από την Εθνική Στέγη στις 8 Ενδεκάτου. Στις 9 Ενδεκάτου ο κύριος Αυξενίτης έστειλε την προσφορά του και στις 9 Ενδεκάτου πάλι ο πρόεδρος της Εθνικής Στέγης ανέθεσε το έργο στον κύριο Αυξενίτη. Αυτά είναι γεγονότα και παραμένουν. Και θέλω να κλείσω και να τελειώσω λέγοντας ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να απευθύνουν και απειλές σε λάθος ανθρώπους
με λάθος τρόπο και για λάθος λόγους. Δεν επιθυμώ να πω τίποτε άλλο επί του παρόντος και δεν με αφορά το τι σκέφτεται για την ευλογή του ονόματος του ο καθένας. Πραγματικά κατανοώ τον κύριο Χρυσανίδη στο εξής. Ότι αυτά που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα πήραν στα ηλεκτρονικά μέσα από την ΕΝΙΔΙΟ που εκεί φαίνεται έχει κάποιους φίλους εντός εισαγωγικών φίλους και οι οποίοι ήταν απαρήγορα να βάζουν τα σχεδιαστικά του. Δεν έχω καμία σχέση και ούτε κάποτε καμία σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμπάρ. Κύριε Στέφο, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Στέφο, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, εδώ σχετικά καταρχήν με το θέμα της ανάπτυξης της Βαρκές, με σωστό λόγο θα συνυπογράψω σε γενικές γραμμές την παρέμβαση και την τοποθέτηση του συναδέλφου του κ. Αρπεντουλίδη. Επίσης και σύμφωνα πέρα από κάτι ιδεολογικές βεβαίως αποκλίσεις τις οποίες έχουμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον πυρήνα όμως της παρέμβασής του, πραγματικά έχουμε βρει σύμφωνο και ειλικρινά θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την παρέμβαση, την τοποθέτηση, την οποία καλό θα ήταν να την δει ο Δήμος, να την ξαναδεί και να τη συζητήσει. Και στα πλαίσια αυτά, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, εάν πιστεύετε ότι όπως κάνατε με την περίπτωση της ανάπλασης της οδού Ομοιρού, όπου καλέσατε εδώ, μαζεύτηκαν οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου και όχι μόνο, μαζί με την τεχνική. Με την τεχνική εταιρεία, το τεχνικό γραφείο για να συζητήσουν τις προτάσεις τους. Εάν ήταν φρόνιμο, έστω και τώρα, ξέρουμε ότι από εκεί έχουμε προχωρήσει η μελέτη, το ΟΚΤΕΟ, είναι στην ΕΔΑΑ, το ΟΚΤΟ, το ελεγχτικό συνέδριο κτλ. Εάν κρίνεται ότι θα έπρεπε να ενημερωθεί ο κόσμος για το έργο αυτό, την πρόταση του Δήμου και να καταθέσουν και τις ιδέες, τις απόψεις και προτάσεις τους και οι κάτοικοι της Νέας Μιανής. Και μην μου πείτε ότι αυτό δεν γίνεται, διότι γίνεται πολύ άνετα και στο γειτονικό μας Δήμο, στον Άγιο Δημήτριο, την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το πρωί, 11 και κάποιος το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, θα συζητήσουν καλή ο Δήμαρχος τους δημότες για την ανάπλαση της πλατείας Παναγούλη. Πριν ξεκινήσει, υπάρχει μια μακέτα και εκεί, υπάρχει μια πρόταση, πάνω σε αυτή την πρόταση κάνουν οι κάτοικοι να εκφράσουν τις απόψεις τους. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα. Ας είναι καλά ο κύριος Αφεντουλίδης, μας έδωσε αυτά εδώ τις μακέτες και σε γενικές γραμμές ενημερωθήκαμε. Θα ήθελα λοιπόν σας ρωτήσω, εάν προτίθεστε να κάνετε μια ενημέρωση των δημοτών, πρώτον. Δεύτερον, σε ποια βάση βρίσκεται όλο το θέμα της ανάπλασης της πλατείας Χρυσοστόμου, εάν ήταν εγκρίνει τελικά τη χρηματοδότηση και ποια είναι η άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου, εάν τελικά το ελεγκτικό συνέδριο δίνει το πράσινο φως. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, την προηγούμενη φορά δεν έδωσε το πράσινο φως, γι' αυτό και βρεθήκαμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά την έκθεση του ορκωτού λογιστή του κ. Σικά για την οικονομική χρήση του 2011. Στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι. 2011. Του 12. Επισημαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά ύψους περίπου 750.000 ευρώ μεταξύ, όπως αναφέρεται λογιστικά, λογιστικής και αναλυτικού ισοζυγίου πελατών. Με απλά λόγια, δηλαδή υπάρχουν απαιτήσεις ύψους 750.000 ευρώ χωρίς ανάλυση να οφειλέται. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή ο κύριος Σικάς στην έκθεσή του λέει χαρακτηριστικά ότι έχουμε συστήσει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας να διενεργηθεί απογραφή αναοφειλέτη όλων των απαιτήσεων κατά το τέλος της χρήσης και στη συνέχεια να παρακολουθούν αναλυτικά αναοφειλέτη μέσω ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος, θέλω να σας ρωτήσω γιατί και τον πιο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Κουτελάκης να μας εξηγήσετε γιατί δεν κάνετε αυτή την καταγραφή, γιατί ας το πούμε απλά. Οι οικονομικές σας υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις, στις επισημάνσεις, στις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, οι οποίες από ό,τι φαίνεται, από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει από την έκθεση στη σελίδα 24, είναι κατ' επανάληψη αυτές οι επισημάνσεις, οι παροτρύνσεις. Δεν προβαίνουν λοιπόν οι οικονομικές υπηρεσίες σε απογραφή αναοφειλέτη όλων των απαιτήσεων κατά το τέλος της χρήσης. Και να ρωτήσω επίσης, γιατί δεν παρακολουθούνται οι απαιτήσεις αυτές μέσω ενός ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος.
Επίσης, να ρωτήσω, τι προτιθέστε να κάνετε για αυτό το θέμα, ώστε να μην επαναληφθούν και φέτος, όταν θα μας έρθει η έκθεση του οργού του λογιστή, να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή να μην ξέρουμε ποιοι μας χρωστάνε. Αυτό είναι. Δεν ξέρουμε ποιοι μας χρωστάνε. Ή δεν θέλουμε να ξέρουμε ποιοι μας χρωστάνε. Δεν θέλω να είμαι κακόπιστος. Και λέω, μα είναι δυνατόν να λέμε κάθε χρονιά δεν ξέρουμε ποιοι μας χρωστάνε. Ποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αν έχετε βρει τελικά, έχετε βρει ποιοι μας χρωστάνε. Ποιοι χρωστάνε αυτά τα λεφτά. Και αν έχετε προχωρήσει στην ύπαρξη μέρους ή όλων αυτών των χρημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Πριν τοποθετηθεί ο Δήμαρχος Κίδημα και με την τετράδια ως καμία της Ευρωπαϊκής, έχουμε μία επιστολή του κ. Φουξενίδη, παρακαλώ να διαβάσετε. Κύριε Πρόεδρε, μία μικρή μισού λεπτού τοποθέτηκε στην ερώτηση του Δημήτρη, να πω και εγώ κάποια πράγματα. Ναι, συνάδελφε, παρακαλώ. Δεν το απαντώ, μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι ο κ. Αντουλίδης πραγματικά έχει δίκιο. Η οδός Κυκλάδων στην Άνω Νέα Σμύρνη έχει έλλειψη φωτισμού και παρακαλώ να δούμε τι έχει γίνει, διότι πριν από 1,5 χρόνο απευθυνθήκαμε στη ΔΕΗ, εκεί με αίτημα των κατοίκων, είχαν αφαιρεθεί 3 κολόνες στη ΔΕΗ με φωτισμό και ήταν πάνω στα μπαλκόνια και είχαν μπει διάφοροι κλέφτες, είχε πολύ μικρά πεζοδρόμια σε πλάτος και ανεβαίναν οι κλέφτες από τις κολόνες και ανεβαίναν στα μπαλκόνια. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η ΔΕΗ σε αυτή την οδό, ώστε να φωτιστεί καλύτερα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Το συνήθεια του κύριου Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Ματέα, σε διαβάσει την επιστολή. Αχαρνές, γύκους του Δευτέρου 2.13. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, θα ήθελα εκ των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη από το σώμα μου το ασχολώ με ένα προσωπικό θέμα. Με τα μεγάλης έκπληξης, πληροφορήθηκα μέσω του ηλεκτρονικού τύπου ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου σας, κ. Στάθης Κούπας, μετήλθε του ονόματός μου ως να επρόκειτο για το μεγαλύτερο οικονομικό εγκληματία της χώρας. Καταρχήν, να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Αφουξενίδης Θεόφιλος. Γεννηθεί στην Αθήνα το 1977 από γονείς πρόσφυγες, εκτών του Ορμομελίου. Μεγάλωσα και ζω στις Αχαρνές. Το πτυχίο μου είναι στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το μεταπτυχιακό μου με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά στη Βοστόνη των Ήπων. Διατηρώ οικονομοτεχνικό μελετητικό λογιστικό γραφείο αριθμός μητρώου όμετρων ΕΕΕ λάμδα 29751 κάθετος 2003 Αλφα τάξης, αριθμός αδείας 58638. Από το 2003, με εξειδίκευση τόσο σε επενδυτικές προτάσεις, σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299 του 4, αλλά και σε όλα τα προγράμματα του 3ου κοινοτικού προγράμματος και του ΕΣΠΑ. Από τις προτάσεις τόσο ιδιωτών επενδυτών, όσο και δημόσιων φορέων, που έχει καταθέσει και υλοποιήσει το γραφείο μου, τα τελευταία 10 χρόνια οι δικαιούχοι έχουν εισπράξει περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006 έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα με την παράταξη του ανεξάρτητου υποψήφιου δημάρχου, κ. Παναγιώτη Φωτιάδου, με την οποία και εξελέγει. Ο τότε δήμαρχος κ. Παναγιώτης Φωτιάδης μου ανέθεσε την αντιπροεδρία στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Ακαρνών, η οποία είχε τους σκοπούς της υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών προγραμμάτων. Όταν αναλάβαμε τη διοίκησή της, είχε 577 άτομα προσωπικό και χρέη προς το ΙΚΑ 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι σωρευμένες ζημίες του 2006 άγγιζαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για τη χρήση του 2006 οι ζημίες ήταν 9 εκατομμύρια ευρώ. Στοιχεία από έλεγχο ορκωτών λογιστών της ΣΟΛ. Πέραν τούτων, η προηγούμενη διοίκηση είχε εγχειρήσει στην εταιρεία Τσόγκας ΠΕΤΑ ΑΕ 4 επιταγές συνολικής αξίας 750.000 ευρώ. Για λήψη ασφάλτου στους νόμους των Αχαρνών.
Αυτά είναι δήμοι για το διδάκτο. Γιατί με έχουν να ασχολούμαι. Δεν έχω καμία αντίρρηση να σταματήσω να δώσω. Ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει το παράπονο του. Το διαδάκτο, Διαβάζω την τελευταία παράγραφο. Με τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά και γεγονότα, θεωρώ δεδομένο ότι ο κύριος Κούπας θα ανασκευάσει όλα όσα είπε εναντίον μου στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, διότι προφανώς έπεσε κύμα σκόπινης παραπληροφόρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, με δίπη μου, θα αναγκαστώ να στραφώ εναντίον μου οπλικά και αστικά. Είναι αυτονόητο, κύριε Δήμαρχε, ότι είμαι στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή απορία. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, με εκτίμηση Θεόφιλος αφού ξεκίνησε η οικονομολόγηση. Ήδη το έβαλε στα πόδια. Τελειώσαμε, λένε, πάμε. Απαντήσεις, να ξεκινήσω από την κυρία Βουδέλη. Για το θέμα της ΑΕΠΙΔΙΟ, όπως κύριε Μαμορέλο, θα γίνει Δημοτική Βιβλιοθήκη εκεί και ανακροστήριο. Υπάρχει μια επιτροπή για επικεφαλής, η οποία είναι ο κύριος Αρκαδινός, με τον κύριο Κατσατουργιάν, τον κύριο Αλικάτορα και την κυρία Μάτσο, η οποία παίρνει μπροστά στις διαδικασίες για τον εξοπλισμό του συγκεκριμένου κτηρίου. Για το άλλο που μου αναφέρατε για το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί και κρούσεις που είναι η ιδιοκτησία της εστίας και η εστία έχει εκτελώσει το ενδιαφέρον να το πουλήσει, ήρθαμε σε μια επαφή με την εστία όταν μάθαμε ότι πραγματικά ενδιαφέρεται να το πουλήσει με τον πρόεδρο της εστίας και του δώσαμε μια προσφορά για την αγορά του συγκεκριμένου κοπέδου. Παρά το ότι οι εποχές δεν είναι και τόσο ρόδινες για τέτοιου είδους αγορές, επειδή βρίσκεται σε καλό σημείο για την περιοχή αυτό το οικόπεδο, επειδή η εστία έχει και τα προβλήματα που έχει, θέλαμε να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση και του δώσαμε μια προσφορά. Η προσφορά που του δώσαμε ήταν 500.000 για την αγορά του οικόπεδου. Το Σώμα Αγωτών Εκτιμητών, στο οποίο έχουμε και εμείς προσφύγει, αλλά έχει πρώτα προσφύγει η εστία, έχει δώσει 625, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Η προσφορά λοιπόν που δώσαμε ήταν 500.000. Το θέμα αυτό το έφερε ο κύριος Πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση της Εστίας και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην το δώσει στο Δήμο, να το δώσει σε ένα ιδιώτη με 470.000. Από εκεί και ύστερα, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο το πήρε ο ιδιώτης, 470.000. Και εμείς ως Δήμος δίναμε 500.000. 500.000 θα δίνει σίγουρα. Από εκεί και ύστερα, καταλαβαίνετε. Δεν θα φτάσουμε στο θέμα του χαρακτηρισμού, γιατί θα θεωρηθεί ότι πολλοί δυσκολεύουν αυτή τη στιγμή. Τώρα για τον κύριο Αφετουλίδη που εν μέρει θα απαντήσω και στον κύριο Στέφο για το συγκεκριμένο θέμα. Όταν πάτε για τα πασαλάκια, θα νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικό. Εμείς οι πασαλάκια γύρω από το γκαράζ δεν έχουμε βάλει. Μόνο σε μερικά σημεία τα οποία δυσκολεύουν την ορατότητα. Πού αλλού. Δυσκολεύουν την ορατότητα. Ήταν καταγράψει ατυχήματα. Δεν βλέπει κάποιο που κατεβαίνει από την Αγία Σκοτεινή, δεν βλέπει αυτόν που έρχεται από το δρομάκι τη Εστία. Σε αυτά τα δύο σημεία βάλα. Και έχουμε βάλει και σε πάρα πολλά. Αν πάτε και στην Πλαστήρα, θα δείτε ότι υπάρχουν πασαλάκια τέτοια. Όπου υπάρχουν προβλήματα, εκεί θα το παρετούμε. Τώρα, αν είναι δυνατόν να βάλουμε τα πασαλάκια για να μπορέσει ας πούμε, να λειτουργήσει ή να πηγαίνει ο κόσμος στον καράζ. Εξάλλου είναι τέτοια τιμολογιακή πολιτική, την οποία μαζί με τους επαγγελματίες έχουμε πετύχει, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη παράκουση στον κόσμο να πηγαίνει να παρκάρει το αυτοκίνητο του εκεί. Ευχαριστώ.
Τώρα το θέμα τη χρυσοστόμου μήνυ, το οποίο το έχει θίξει και ο κύριο Στέφο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, ξεκινώντα από την παρατήρηση του κύριου Στέφο, ότι το έργο είναι υπερόριμο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό συνέδριο έχει δώσει το πράσινο φω. Το έχει πάρει η ΕΤΑ. Από ό,τι ενημέρωσαν, καλύπτεται. Έχει υπογραφεί από την ΕΤΑ, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα. Έτσι. Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού και πιστεύουμε ότι από στιγμή σε στιγμή θα υπογραφεί. Οπότε θα μπορέσει να ξεκινήσει το έργο, γιατί το έργο αυτό, από ό,τι ξέρετε, είναι και δημοπρατημένο. Υπάρχει εργολάβος. Δηλαδή, γι' αυτό το είπα ότι είναι ένα υπερόριμο έργο. Τώρα να το φέρουμε σε διαβούλευση σε αυτή τη φάση, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Στέφο, είναι όχι δύσκολο, είναι αδύνατο. Από στιγμή σε στιγμή θα πρέπει ο εργολάβος να ξεκινήσει. Τώρα, όλες αυτά που ανέφερε ο κύριος Αφεντουλίδης, το ότι δεν ξέρω δηλαδή πώς θα έχει εισπράξει αυτά, το ότι εμείς θα κόψουμε πράσινο, όχι απλώς δεν θα κόψουμε τίποτα από αυτό το πράσινο που υπάρχει, αλλά απλώς θα το ενισχύσουμε. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν θίγουμε καθόλου τον μνημονιακό χαρακτήρα. Σ' άκουσα, τι άλλο να πούμε τώρα. Είδες ότι δεν σε διέκοψα καθόλου παρόλο που έκανες την κατάκριση. Λέω λοιπόν και πάλι ότι δεν πρόκειται να κόψουμε κανένα από τα υπάρχοντα δέντρα. Δεν πρόκειται να μειώσουμε τη φύτευση. Αντίθετα, η προοπτική εκεί πέρα είναι να αυξηθεί, η φύτευση. Το πρώτο. Δεύτερο, δεν θα πειράξουμε καθόλου τον μνημονιακό χαρακτήρα που υπάρχει. Ούτε το άγαλμα του συγκεκριμένου χρυσοστόμου θα φύγει από τη μέση, ούτε τα άλλα τα κλειπτά που υπάρχουν από το καμπάνι. Αυτά που έχουν βάση μόνιμη θα παραμείνουν εκεί που είναι. Αυτά που δεν έχουν μόνιμη βάση θα ξανατοποθετηθούν. Το συγκεκριμένο άνσος θέλει κάποια ανάπλαση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Αυτό λοιπόν έχει εδώ και από το 2010 έχει σχεδιαστεί και εγώ πιστεύω ότι οι αρχιτέκτονες που το έχουν σχεδιάσει είναι από τα πια σπουδαία ονόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Εσείς θα μπορείτε να το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έχουν κάνει λοιπόν αυτό το σχεδιασμό. Αυτό θα είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα το χαρεί ο κόσμος. Όπως γκρινιάζαμε για την πλατεία Καρύλου και τώρα βλέπουμε ότι χαίρεται όλος ο κόσμος της Αθηνής, το ίδιο πράγμα θα γίνει για το συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι ακόμα να το σκεφτεί. Φωτογραφία είναι μακέτα που λέει ο κύριος Αφεντουλίδης αντικατοπτρίζει κάτι. Εντάξει, να ειδικεύσει κάτι για το συγκεκριμένο. Εγώ απαντάω στον κύριο Αφεντουλίδη τώρα και το έδειξε. Το έχουμε ξανασυζητήσει δύο φορές το επόμενο. Έτσι. Την άλλη φορά σας δώσαμε και αναλυτικά, σας δώσαμε κάποια. Τη φορά που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη φορά που συζητήθηκε για την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας είχαμε δώσει και αναλυτικά μέσα ακριβώς πώς θα είναι η φύτευση, ακριβώς πώς θα είναι τα όργανα που θα βγουν, ακριβώς τι θα γίνει τα αγάλματα που υπάρχουν. Είναι η τρίτη φορά που το συζητάμε. Γι' αυτό είναι λιγάκι περιληπτικός. Η καινούργια πληροφόρηση είναι ότι το έργο βρίσκεται ενταγμένο αυτή τη στιγμή στο ΕΣΠΑ. Θα το σταματήσει ο κόσμος είναι ανοίξατο. Ο κόσμος είναι ανοίξατο. Δεν πρέπει να κάνει μετά στο τέλος. Το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει. Και στο εκείπεδο έχει ξανακάνει. Και σε άλλες καταστάσεις μέσα στο πλουσιό χώρο. Θα τα πούμε τότε στο τέλος. Ο κύριος Στέφος ανέφερε κάτι που δεν θα μιας παρατήρησης που υπάρχουν από το σώμα και το εξωτερικό. Κύριε Στέφος, το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2002. Τότε προέγιναν οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών. Μάλιστα ήταν από το 1994, αλλά τότε δεν ήταν. Στην πρώτη έκθεση ορκωτών λογιστών έχει μεταφέρει όλα τα προβλήματα που έχουν ξεκινήσει από το 1994. Εκεί υπάρχει αυτά τα ποσά που αναφέρατε, είναι ποσά μαζικών καταλόγων. Δηλαδή είναι ποσά τα οποία που προέρχονται από το νεκροταφείο, ένα μαζικό κατάλογο του νεκροταφείου. Είναι και ένα ποσό που έχει προέρχεται ένα μαζικό κατάλογο από τις κρίσεις που υπάρχουν, που δεν είναι αναλυτικά στο καθένα. Υπάρχει λοιπόν μια στήλη μέσα στην οποία είναι αυτά που μας προστάνει συγκεκριμένη και μας προστάνει στο Δήμο και έχει μια στήλη που είναι ονομαστικά ποιος μας προστάνει. Αυτή υπάρχει διαφορά. Εμείς σε αυτή τη διαφορά δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς. Ο Τζουλάκης, ο Ζουρδίνος, ο Τάδε, ο οποίος προστάνει. Είναι μικροποσά καταρχήν και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Γίνονται προσπάθειες από το 2002 και μετά και συνέχεια βρίσκουμε. Συνέχεια βρίσκουμε. Τελικά μπορεί να έχουν παραγραφεί. Τελικά μπορεί να έχουν εκπληρωθεί. Συνέχεια γίνεται.
Τώρα, εάν στο συγκεκριμένο θέμα ο οποίος Κοντελάκης μπορεί να προσθέσει κάτι... Ναι, δηλαδή 750.000. Σας είπα από πού είναι. Είναι από το νεκροταφείο και από τους... Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε σήμερα. Αυτά τα δύο προσεκτικά. Αυτά τα δύο προσεκτικά. Τι να τρελαθούμε. Τι να τρελαθούμε. Αυτό είναι. Πώς θα γίνει. Είναι από τα μικροποσά. Και ζητάτε να σας απαντήσω. Σας λέω κάτι. Δεν το πιστεύω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Δεν νομίζω ότι έχετε αναφέρει, γιατί εδώ δεν κλάδο σας απάντησε ο κύριος Συρίβος, που πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα αυτό που έχουμε διαπιστώσει και όχι προσπαθούμε να βρούμε ένα πρόβλημα. Και σου λέει λάδες πάνω στα κτίρια. Ορίστε. Λάδες πάνω στα κτίρια, όχι πολλά. Έχουμε ζητήσει από την ΔΕΗ και όπου να μείνεις. Είναι η υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, το έχει εντοπίσει το πρόβλημα και κοιτάει να βρει ένα τρόπο να το λύσει. Αυτά. Πολύ σύντομα θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα, τα οποία θέθηκα. Το πρώτο θέμα είναι, σε αυτό που ανέφερε η κυρία Παγκορέλη, ο Δήμος, απήρξε ο Δήμαρχος, αλλά εγώ επιτρέψα να δώσω μια προσέγγιση συμπληρωματική, επειδή υπάρχει κίνδυνο να κατηγορηθούμε τόπο Δήμαρχος, ότι κάνουμε πόλεμο στην αιστεία, αν πάμε να δεσμεύσουμε το επιτυχισμό προ σκόπο να ειρηνίου και διακεντρώσει υπόπεδο, εγώ προσωπικά εδώ θα παρακαλούσα πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε από κανένα, ότι το κάνουμε επίτηδε για να στρακαλίσουμε την αιστεία, γιατί εμεί κάναμε πρόταση. Δεν έγινε αποδεκτή. Παρακαλώ να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβουλίο και τουλάχιστον από μεγάλη μερίδα τη πλειοψηφία, να μην πούμε από το σύνολό τη αγκαλιά. Το θέμα της δεσμεύσεως του υποπέδου προς σκόπο να ειρηνείου και εικονίου και εκδήλωση συγγνώμη. Επειδή βρεθήκαμε στα πυρά πολλών δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα ότι μία αποδίδωση στα ενίκια σημειωτώνω ότι ο Δήμος ήδη έχει γλιτώσει μέχρι στιγμής, δεν ξέρω πώς στη συνέχεια, στα 20.000 ευρώ έξω από τον λόγο. Αλλά αν υπάρχει θέμα παρέμβασης του Δήμου στην απόκτηση αυτού του υποπέδου, θα παρακαλούσα πλευρές που δεν κινδυνεύουν να προβοκαριστούν ότι το κάνουν για να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα ασφυξίας οικονομικής στην αιστεία, να το εισηγηθούν στο δημοτικό σου κράτη και να το συζητήσουν. Και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά και πολιτικά και ειλικρινά. Το δεύτερο. Αυτό που απήντησε ο Δήμαρχος είναι αληθές. Δηλαδή, το πρόβλημα που εντοπίζει ο κύριος Στέφος και το οποίο το αναγνώσκει, το αναγνώσκει μέσα από τη σελίδα 24 του Σωρίου. Αναγνώσω στη σελίδα. Ναι. Δεν ακούω, δεν θα διαβάσω και έχω πρακτικά. Δεν κατάλαβα. Ρίμα είναι. Περί των ισορρογισμών από πότε, από μέσω των ισορρογισμών του Δήμου 2002-2008 περιγράφεται ως θέμα ότι έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ των συνολικά οφειλωμένων στον Δήμο και της ανάλυσης σε ποιους συγκεκριμένα οφείλει ο Δήμος ονομαστικά. Η ονομαστική καταγραφή υπολείπεται της γενικής καταγραφής των προσδιορισμών. Κατά αυτό το ποσό που τότε δεν μπορούσε να προσδιοριστεί 2002, 2003, 2004, 2005. Από το 2008 είναι σε όλους τους ισορρογισμούς το ποσό. Δεν είναι κρυφό, μυστικό που προέκυψε το 2011. Άρχισε από το 2008 και ύστερα να αριθμοποιείται κιόλα, να παρουσιάζεται με αριθμό. Το πρόβλημα αφορά οικονομικές καταστάσεις από το 1995 έως το 2000. Αφορά δηλαδή την περίοδο
όπου ο Δήμος, μη έχοντας δική του ειδική ταμιακή υπηρεσία, το 1995, όταν συνέστησε για πρώτη φορά την ειδική ταμιακή υπηρεσία, παρέλαβε σωρία της εποχής εκείνης, πώς φαίνεται, χρηματικό καταλόγο από τη ΔΟΗ, προκειμένου να εγγράψει τις απαιτήσεις του και αυτοί που το οφείλουν στο δικό του λογισμικό σύστημα, το τότε απλογραφικό σύστημα του Δήμου. Το πώς λειτουργήσε η υπηρεσία την περίοδο 95-98, ειδικά η ειδική ταμιακή υπηρεσία του Δήμου. Νομίζω ότι σε όλους είναι γνωστό ότι επρόκειτο περί μιας υπηρεσίας όπου σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών δεν απαντάτε και χρησιμοποιώ επακριβώς τα λόγια, όχι σε υπανάπτυκτη αλλά ούτε σε ασύντακτη χώρα, υπαλλήλοι θυμούνται τις αναφορές των πολισματικής έκθεσης. Τότε λοιπόν υπήρξε αναγραφή οφειλωμένων αναχρηματικό κατάλογο, δηλαδή δεν πήγαν κάποιοι στον κόπο τους μαζικούς εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή τους καταλόγους των κλήσεων που μεταγραφούν 5.000, 6.000, 4.000, 7.000 ονόματα, χιλιάδες ονόματα, τις βάλανε, τις εγγράψανε στο απογραφικό ως απέτηση του Δήμου, να φαίνεται ότι έχει ο Δήμος απέτηση. Εντάξει, από εδώ έχουν περάσει 15 χρόνια, κύριε. Πρόσεξε, μα θα σου πω. Εγώ σα μιλάω για το 11 και εσύ μας πάτε. Εσύ μας πήγατε στους δεινόσαυρους. Όχι, 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 συγγνώμη. Ναι, αν μην παρακολουθείτε. Τι είναι όλος αυτός ο καρβαλισμός. Ας πούμε αυτά τα πράγματα. Μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, γιατί δεν προχωράτε σε διαγραφή. Γιατί έχετε τη δυνατότητα. Μα τι είναι όλο αυτό το πράγμα ιστορία του Νόε. Κύριε Χρυστέφο, προσπαθώ να σας πω με έναν τρόπο αναλυτικό για να μην υπεκφύγω. Και όσο υπεκφέρετε. Μα με έκανε να τελειώσω με λίγο. Δεν έχω τους χρηματικούς καταλόγους. Όταν δεν έχω παραλάβει χρηματικό κατάλογο και έχω παραλάβει. Κατανοητό. Κατανοητό. Λέω παρέλαβα. Παρέλαβα αναγραφή οφειλωμένου ποσού. Βάζει κάποιου χρηματικού καταλόγου. Εάν δεν έχω το χρηματικό κατάλογο, πώς θα πάω να πω χωριστά έχουν τελάχιστον 50 ευρώ από μια κλίση από το νεκροταφείο, από αυτό. Δεν το έχω το στοιχείο για να το πω. Προσπαθώ να το βρω. Μα δεν το βρίσκεις χρόνια όμως αυτό. Μα άμα δεν υπάρχει, πού να το πω. Και βρες το κάποτε. Όχι εσύ, μιλάω και δικά ως Δήμος. Βρες τα 550 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν, ας πούμε, την περίοδο εκείνη. Βρες τα. Πού να τα βρω. Χάθηκαν. Μα τώρα είναι δικαιολογία αυτή. Είναι δικαιολογία αυτή. Επίσημος Δήμος να λες χάθηκαν. Εντάξει, λέω για την περίπτωση να έχουν χάθει. Τι είναι χάθηκαν. Έτσι ο Λαγουδάκος είναι καλό παράδειγμα. Όχι, λέω πώς εντάξει, δεν θέλετε να ακούσετε τι να ακούσετε. Ας το πρόβλημα το πραγματικότητα, δεν θέλετε να θέλετε. Αν είναι για την εξουσία, τι πόσο να θα μπορούσε κάποιος ο Δήμαρχος υπηρεσία, αυτό που δεν το έχει αναλυτικά, να μην το βάλει στις υποχρεώσεις. Να μην το αποτυπώσει. Εγώ επειδή το βρήκα στο χρωματογραφικό, το αποτύπωσα. Λέω, βλέπω μία εγγραφή ότι μου οφείλονται. Δεν έχω το χρηματικό αναλυτικό κατάλογο. Εγγραφή έχω που να λέει βρετός 50, κουκελάκι 40, 30, 20, κλίση νούμερο τάδε, ετήσια και αυτό. Κράτησα λοιπόν την εμφανιζόμενη ως απέτηση. Μην μπορώντας μέχρι στιγμής να την αναλύσω, να την εξατομικεύσουν οι υπηρεσίες, γιατί για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, έπρεπε να βρεθεί ο χρηματικός κατάλογος. Αν είχα το χρηματικό κατάλογο, στο σύνολο του το βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο, εξαιρετικά απλό ήταν, μία ενός μήνα δουλειά ήταν να περάσει ένα-ένα τα οντόματα πάνω σε αυτό το. Γι' αυτό το κρατάω μέχρι να δω τι μπορούμε να τιμωρούμε στο επίπεδο των ισολογισμών για κάτι που είναι του. Τότε που είπα, θα μπορούμε να μην το διαγράψουμε. Δεν μπορώ να το διαγράψω, να σου πω αυτή δεν ξέρω τι χρωστάει. Δεν παρέλαβα τίποτα. Σου βρήκα την απέτηση, την ενέγραψα. Από τότε που είναι ισολογισμός εμφανίζεται.
με τον πρώτο ισολογισμό του 2002, γιατί μέχρι τότε είχαμε απεγγραφικό σύστημα που δεν υπήρχε ποτέ ταύτιση για να αναδειχθεί το θέμα, μόλις φτιάξαμε τον πρώτο απολογιστικό ισολογισμό του 2002, που απεμφανίστηκε το θέμα, δεν πήγε στο σιρτάρι. Από όσα αυτό τα πέρα πήγα, αφού δεν ξέρω, κάτι. Όχι, είναι απέτηση. Για να το έχει εγγράψει κάποιος, πάνω απ' ότι υπήρχε κάποια απέτηση. Τώρα, τι θα γίνει, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι σύγχρονες οφειλές, δεν είναι οφειλές που τώρα λένε κάποιοι 10 προτερές. Δεν μιλάμε για την πλατεία. Και σε αυτό μπορεί να υπάρχει να παρασύρεται κάποιος, όχι άδικα, η συγκεκριμένη οπτικοποίηση. Δεν αποτελεί επίσημη μακέτα. Είναι μία, ό,τι έβαλα μέσα στο φάκελο, είναι μετά τη μελέτη. Αυτό στην ουσία αποτελεί ένα, πώς θα λέτε, φωτορεαλιστικό, ας πούμε, της αποκόλλησης, πρόχειρο. Γι' αυτό δεν εμφανίζονται τα γράμματα διάταξης. Γι' αυτό δεν εμφανίζονται οι λεπτομέρειες. Υπάρχουν σχέδια της πλατείας, συγκεκριμένα, σχέδια του σχεδίου αρχιτεκτονικού, δεν λέω για φωτογραφίες του κομπιούτερ. Αυτό ήταν το ζήτημα εγώ και τελικά το βάλα μέσα για να δω πώς περίπου κινείται το πράγμα. Δεν είναι αυτό η πραγματική επί του σχεδίου αποτύπωση. Μπορούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να έχουν στο Δήμο να ανοίξουν τα σχέδια να το δούμε. Πρόκειται περί επάφησης του πρασίου. Πρόκειται περί μετακίνησης του άξονα και διεύρυνσης του άξονα της Χρυσοστόμου Σμύρνης. Διευρύνεται από την πλατεία και μεγαλώνει από την πλευρά της Αγίας Φωτεινής. Δεν παραμένει αυτό το τυχάκι, αλλά το τυχάκι σβήνει μέχρι τα όρια του πεζοδρομίου με πρανές πράσινο. Καταργούμε το πεζοδρόμιο σχεδόν από την Χρυσοστόμου Σμύρνης και το παρκάρισμα των αυτοκινήτων και το δίνουμε στο πράσινο. Μετακινείται ο εσωτερικός κεντρικός άξονας και όλο αυτό το άνοιγμα που έχει ως μέρος από την αιστεία μέσα που δεν είναι πράσινο, είναι χώμα και έχει τα αγάλματα, φεύγουν τα αγάλματα, μετακινούνται και μπαίνουν μέσα στο πράσινο, μετακινούνται αυτοί οι άξονες προς την πλευρά της το Χρυσοστόμου Σμύρνης, διευρύνεται την πλατεία και από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και δυτικά και όχι κατά το τμήμα. Δεν κόβεται κανένα δέντρο. Μπαίνει μπροστά αυτό που λείπει, που υπήρχε παλιά από τον παλιό σχεδιασμό, χωμένο βέβαια, αυτό και ήταν εμφανές μετά, ήταν χωμένο μπροστά στην πλατεία, δίπλα και παράλληλα στον Αδριάντα του Χρυσόστομου, το στοιχείο του νερού. Η πλατεία κατ' εμάς πρέπει να έχει συμβολισμούς. Δεν είναι πλατεία Καλύλου, δεν είναι πλατεία Σταδίου, δεν είναι πλατεία Ζαρίφη. Είναι μια πλατεία που έχει αποφασίσει η πόλη και όχι ο Κουτελάκης, ούτε ο Τζουλάκης, να είναι πλατεία αναφοράς, ιστορικής αναφοράς της πόλης. Άρα δεν είναι μια πλατεία η οποία μπορεί να αγνοήσει στο σχεδιασμό της. Θα ήταν όχι σωστό, αν θα αγνοούσε παντελώς το σχεδιασμό της, να συμπεριλάβει στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής της προσέγγισης τον μνημιακό της χαρακτήρα, τον χαρακτήρα που αφορά τον πλούτο των έργων τέχνης και των αγαλμάτων που έχει στον μνημιακό, αλλά και να είναι πλατεία και μνημοσύνης, χωρίς να είναι μόνο μνημοσύνης και μόνο αναφοράς. Γι' αυτό δημιουργείται το στοιχείο του νερού μπροστά, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο της Σμύρνης που λείπει από την πόλη μας. Συμβολικά λοιπόν μπαίνει στοιχείο νερού στην πρόταξη της πλατείας, στην είσοδο της πλατείας, με τη μορφή πηδάκων και εν πάση περιπτώσει συντριβανίου στοιχείου νερού. Και στη δεξιά πλευρά του δρόμου, διευρύνοντας την πλατεία και μετακινώντας τους εσωτερικούς της άξονες, δημιουργείται ένα τμήμα το οποίο είναι υποσυζήτηση. Όχι πετού, κύριοι αυτούς που διαβάζουν μελέτες, πέτρας,
φυσικού στοιχείου, όχι παιδού, το οποίο προσπαθεί να υποδηλώσει, κάποιος το δέχεται, κάποιος διαφωνίε σχετικά, λειτουργικά, το στοιχείο της μνημιακότητας του ΦΟΤ, ότι είναι ένας χώρος και μνήμης όχι θετικής μνήμης. Όχι θετικής, λέω, μνήμης, αρνητικής μνήμης είναι η αναφορά. Δεν είναι θετικής, δεν είναι 25 Μαρτίου, είναι η καταστροφή. Δεν είναι η ανάταση. Λοιπόν, ο διάδρομος ο οποίος εμφανίζεται, ο οποίος θα είναι χωμάτινος, με πεθυεσμένο χώμα, δεν υπάρχει στοιχείο πετού. Όλα τα εσωτερικά, όλη η εσωτερική δακτύλη σήμερα της πλατείας της Ολγοβίχιας, προσέγγισης της Οσκήπου και όποιος πλατείας, καταργούνται και εννοείται το πράσινο, καταργούνται και εννοείται το πράσινο. Για όσους την έχουν περπατήσει και όσους λένε ότι η πλατεία είναι πάρα πολύ ωραία, πιστεύω να πω ότι εμένα μου ακούγεται καλά πολιτικά. Εγώ ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι για τη θητεία μου ότι αυτή η πλατεία δεν είναι όπως είναι. Είναι μια εγκατελειμμένη, απαξιωμένη πλατεία, παροχημένου σχεδιασμού και μη προσπελάσει στην ουσία και στην πράξη από τους πολίτες. Και δεν είναι ότι δεν πάει ο πολίτης, επειδή ξέρω εγώ δεν μου αρέσει, δεν είναι μια λειτουργική πλατεία, δεν τυχαίο το πολίτης, λειτουργεί ως πάρκο, λειτουργεί ως παρτέρι, λειτουργεί ως ένα πράσινο, βεβαίως πολύ, μεγαλώνει το πράσινο σε στρεματική έκταση και μπαίνει καζόν, ειδικό καζόν, το οποίο πατιέται άνετα, σκανδιναβικού χαρακτήρα, το κατά το δυνατόν λιγότερο κατά 30% μόνο σε σχέση με το κανονικό καζόν ζητάει νερό, δηλαδή είναι το λιγότερο υδρόφιλο καζόν ειδικής κατασκευής για να μπορεί να πατιέται και να αποκτήσετε ένα νόημα διαπράσινο. Αυτό που δεν σημαίνει διάδρομοι, κοινωνικοί διάδρομοι, τα χωμάτια κτλ. Καταρχούνται, γίνονται, πράσινο μεταφέρονται σε άλλη διάταξη τα αγάλματα, όπως ώστε ο χώρος των αγαλμάτων μπροστά να γίνει πράσινο, κρατιούνται όλα τα μεγάλα δέντρα. Και μπαίνει πάνω από την πέτρα, εάν και εφόσον υπάρχουν αντιλήσεις να δούμε το θέμα της πέτρας, του πρανού από την πλευρά της και στους τόμους νέρδες, και εκεί μπαίνει ριάκι που του έχει και κυλάει πάνω στη φυσική πέτρα. Υπάρχει άφραγκα κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την αιστεία και ηχητικής προσέγγισης, το οποίο σφίγγει και χύνεται στην ανακύκλωσή μου και περνάει πάνω από την πέτρα. Είναι μια πάντως, μη χρησιμοποιήσετε, είναι λάθος ως δεδομένο αυτή του τύπου στην αποτύπωση. Και όχι ως αυτή τις φωτογραφίες γίνονται, δηλαδή από αυτό που πάτε να καταστρέψετε. Χρησιμοποιήστε τις φωτογραφίες που έβαλα από αυτό που πάτε να καταστρέψετε. Εσύ τώρα είσαι λίγο. Εσείς κύριε Ακουβάνη, τι πετάγεις, είναι η δουλειά σας. Υπάρχει κανένας μηχανικός εδώ μέσα. Υπάρχει κανένας άλλος μηχανικός να αναπτυσσοποιήσει ότι αυτό το έργο να γίνει χωρίς να κοφτούνται τα πέτρα. Θα είναι δυνατόν να παίρνει τρέλα. Αυτό είναι τρέλα που κοφτείτε, κύριε Κουκαλάκη. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα χωρίς να κοφτούν όλα τα πέτρα από την πλατεία και να λέμε πες στο δημοτικό συμβούλιο, λες και είμαστε παιδική χαρά. Όλα θα εξαφανιστούν από εκεί πέρα. Και θα βάλουμε κουρνά και την καζόν σκανδιναβικού τύπου που λέτε. Ούτε ένα δέντρο. Ναι, ούτε ένα δέντρο, εντάξει. Κύριε Αφεντουλίδη, σε όλο το έλα πως. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν είναι διάλογος. Δεν διάλογος εδώ. Ένα δεκάρικο, α πούμε εδώ πέρα, ένα δεκάρικο τόση ώρα για γράμμε σκανδιναβικού τύπου που μιλάνε για τέτοια. Δεν τα βλέπω, δεν ξέρω εσά. Γιατί? Όσο παρεξηγείτε, δεν προστατέψατε, δεν προστατέψατε όλου του υπόλοιπου. Γιατί? Για τα πια. Αλλά που ξέρετε, ξεχάσετε. Τα Υπουργεία Γεωργία. Έχει τελειώσει το πάσο τώρα. Τελείωσε ο καιρό. 50 χρόνια βρίσκεται μέσα στη Ράσπη και όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί. Εμείς αυτό δεν απάντησατε. Κάνατε μια ωραία εξήγηση που θα μπορούσε να την κάνει, ας πούμε, και ο Κούρκουλας εδώ πέρα. Ο οποίος Κούρκουλας όμως δεν έγινε μεγάλος αρχιτέκτονας και μετά να μπει στο πανεπιστήμιο. Πήγε πρώτα στο πανεπιστήμιο και μετά πήρε την ταπέλα του μεγάλου αρχιτέκτονα. Αν γνωρίζετε πώς γίνονται αυτά τα κόλπα, μέσα στην αρχιτεκτονική. Τον κύριο Κούρκουλα. Ο κύριος Αφεντουλίδης,
Σιγά και άμα! 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 Άμ
Αυτό και έκανε. Γι' αυτό λοιπόν να σταματήσουμε να συζητάμε το κόμμα του επόμενου επόμενου.
Ήδη τελείωσε το θέμα από το έφεση. Αυτό θέλω να σας ενημερώσω. Ήταν παρούσα και η κυρία Δελμιάκη, μπορεί να σας το βεβαίωσε και εκεί. Το όνομα του εξαρτητή ζητήθηκε, αλλά δεν μας το είπε. Γιατί? Δεν το ξέρω. Σας παρακαλώ, δεν το ξέρουμε και είμαστε. Θέλω να κάνω μια συμπλήρωση. Ο δικός
Επίσης, τον κωδικό 1071-34002, που είναι προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας, αυτό το ενισχύουμε, ήταν 73.800, τον βάζουμε 130.000. Αυτά τα δύο τα συμπληρώνω από έδρας, έτσι. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σας. Για το θέμα το πρώτο, υπάρχουν ερωτήσεις. Το 1074 που είναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Προστίθετε τώρα, λέω από έδρας, 1071-34-0002. Ενίσχυση κωδικού είναι. Και το θέμα, παρακαλώ, υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κ. Στέφανος, θα ρωτήσω τον κύριο Δημαρχόπη στον τρόπο κωδικό που βλέπουμε εδώ στις μεταφερόμενες πιστώσεις για την κατάσταση επαναμένων κατηγορίων. Ο κύριο Δημαρχόπη, σε τι αναφέρεστε στην ημέρα. Μεταφέρονται, διαγράφονται αυτές τις πιστώσεις. Είναι μεταφερόμενες πιστώσεις στις τρεις πρώτες εδώ πέρα. Θέλω και να ρωτήσω και στα έξοδα. Ωραία, και θέλω να ρωτήσω στα έξοδα τα που βάζετε εδώ το 0004, το χρόνο. Προμήθειας πόρων, καζών κλπ. Και χρόνια που Απλώς το ξέρετε ότι ειδικά για τις καταθμίσεις και για τους νεκρούς κωδικούς υπάρχει μια ευαισθησία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Παρότι ο διάλογος που έγινε μεταξύ του κ. Βασιλίδη και του κ. Κουλελάκη
να στενοχώρησε κάποιους, σε πάση περιπτώσει, επειδή ήταν μακρύς, δυσχώρησαν πολλοί συνάδελφοι. Όμως θέλω να προσθέσω, θέλω να πω ότι τέτοιου είδους διάλογοι είναι καθαρά πολιτική διάλογη, διάλογοι άπρος ενδιαφέροντες κατά την άποψή μου, διότι θίγουν πολιτικά θέματα, βασικά πολιτικά θέματα στην πόλη. Επιτρέψτε μου κύριε Κουτελάκη το εξής. Μιλώντας και τοποθετούμενος για το θέμα της εστίας, το θέμα του υποπαίδου της εστίας, σας είχα ζητήσει τον λόγο να πω μια κουβέντα. Τι να πει να κουβέντα, να το θέμα. Όχι, πρέπει να απαντήσω σε κάτι. Δεν απάντησε κανέναν. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν θα σας απαντήσει κανέναν. Δεν ήταν προσωπικό το θέμα, είναι πολιτικό το θέμα. Ήταν προσωπικό. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό, τι φοβάται. Αν είναι δυνατόν. Έτσι ακριβώς, αφού δεν φοβόμαστε και αυτό. Θα έχεις τελειώσει. Κύριε Κουτελάκη, προτρέψατε τους συναδέλφους και τις παρατάξεις να μπουν σε μια λογική να καταγγείλουν την πώληση αυτού του οικοπαίδου όπως έγινε. Αυτό είπατε. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Μα όσοι θέλετε να αγοράσουμε το οικοπαίδο τώρα. Αυτό είναι. Επί της ουσίας να ακυρώσουμε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εστίας. Κοιτάξτε, δεν είμαι υπερασπιστής. Δεν είμαι υπερασπιστής της Εστίας. Οφείλω να σας θυμίσω όμως το εξής. Στη συγκεκριμένη συνέλευση εμείς δια του εκπροσώπου μας του κυρίου Δημάκη τοποθετηθήκαμε σαφώς. Και είπαμε ότι αυτό πρέπει να πάει στο Δήμο εφόσον έχει δηλώσει ενδιαφέρον και ο Δήμος. Κάποιοι δικοί σας, κάποιοι από την παράταξή σας υποστήριξαν την αντίθετη άποψη. Και στο κάτω-κάτω κύριε Κουτελάκη, γιατί εσείς ως Δήμος δεν κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες όπως είχατε κάνει παλιότερα για άλλα επόμενα και σας θυμίζω ότι είναι το 7. Αφήνουμε θέματα να έχουμε το πράγμα. Δεν μπορούμε να τα όσον αφορά τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Εγώ να κάνω την εξής ερώτηση. Απευθύνομαι κυρίως στον κύριο Καστόρη, όχι στην κυρία Κουτελιά για τον εξής λόγο. Διότι το θέμα το είχε ανακοινήσει εδώ και καιρό ο κύριος Καστόρης και είχα λάβει γνώση του θέματος. Νομίζω ότι το είχατε ξαναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και τελευταία στιγμή το αποσύρατε. Μήπως είστε πρόχειρος να μου πείτε αυτός ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας σε τι διαφέρει από τον προηγούμενο και ποια είναι η φιλοσοφία του τώρα. Κάτι έχετε διορθώσει, κάτι έχετε αλλάξει. Δεν σου είπα τι είπατε. Δεν σου είπα τι είπατε. Δεν είναι ακριβώς. Είναι αλλαγή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Είναι θέσεις προβλεπόμενες και μη προβλεπόμενες. Θέσεις που πληρούνται και θέσεις που ζητάμε να πληρωθούν. Έχω την αίσθηση ότι το ξέρει καλά το θέμα και το θέμα. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Το ένα είναι ότι δημιουργήθηκε ο καινούριος παιδικός σταθμός. Το δεύτερο είναι ότι ενοποιήθηκαν τα δύο νομικά πρόσωπα και από ενοποιημένο οργανισμό δεν είχαμε. Ήταν ένας με τα καθή και ήταν ένας με τους παιδικούς σταθμούς. Γι' αυτό το είχαμε φέρει και τότε. Καθυστερήσαμε να το ξαναφέρουμε επειδή είχαν ειδικά την πρόσθετη ρόλη σε σχέση με τις θέσεις, τους οργανισμούς, τα ποσοστά κτλ. Και αφού ολοκληρώθηκε όλο αυτό το πακέτο, ήρθε αυτός ο οργανισμός που έχει κάνει και την ενοποίηση. Δεν είναι μόνο όπως πω. Δηλαδή, οι θέσεις του μονίμου προσωπικού. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού σε αυτό το κανονισμό είναι ίσες κατά ρυθμό με τις θέσεις του προηγουμένου ή είναι ελαττωμένους αυτό. Είναι ελαττωμένους. Γιατί αυτό. Γιατί οι νόμοι που γίνανε προέλευαν ότι οι θέσεις οι οποίες ήταν κενές με κάποια ποσοστά έπρεπε να καταργηθούν. Μάλιστα. Είναι βασική σχηματικότητα. Πόσο λιγότερες είναι. Αν το θυμάστε. Κρατούσαμε και να συμπιστήκαμε. Θα το κοιτάξω για να σας πω. Καταργήθηκαν 40 επί συνόλου 79, κάτι τέτοιο γράφει, λέει η κυρία. Αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν ήταν καλυμμένες, αλλά προβλέπονταν. Σταθή.
Με τη μείωση αυτή, τι κατάλαβες εσύ. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, είναι νομοθεσία, πρέπει να πω πάνω κάτω. Τι λέμε. Όταν επί σειρά ετών τις έχεις κενές για να έχεις καλαδία με συμβάσεις. Όπως αναφέρεται και στις 2016, όντως ο νόμος υποχρεώνει την κατάρτιση των θέσεων. Τελικά από τις 105 μένουν 65 θέσεις, με τη σημείωση ότι οι θέσεις δεν πρόκειται να πληρωθούν στο μέλλον, γιατί δεν προβλέπονται προσλήψεις από το μνημόνιο. Αυτό το κρατήσουμε σαν σημείωση. Πρόκειται για ένα οργανόγραμμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ανάγκες αυτών των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το αντίθετο. Πράγμα που και εσείς ως Δημοτική Αρχή το έχετε ομολογήσει. Συμφωνούμε ότι ως Δημοτική Αρχή είστε υποχρεωμένοι να δεχτείτε την κατάρτιση αυτών των θέσεων. Η δική μας αντίθεση είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί πολύ πριν να εφαρμοστεί το μνημόνιο, όταν υπήρχαν ακόμα οι χώροι, όπου θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλιστεί θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή η πολιτική πρέπει να τελειώσει, να μην προχωρήσουμε άλλο στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, που οδηγεί στη συρρήκνωση και τελικά στη διάλυση των δομών του κοινωνικού κράτου. Και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατείνουν σε μια πολιτική που δυστυχώς υλοποιείται ο Δήμος, που είναι η συρρήκνωση των κοινωνικών δομών και υποδομών. Αυτό το οποίο θα έχουμε σαν αποτέλεσμα μέσα από αυτή την πολιτική δεν θα είναι μονάχα η κατάργηση των εργασιακών θέσεων με τη συρρήκνωση αυτή και την κατάργηση βάσει του νόμου των κενών δίνε κτλ. Είναι και η παροχή της κοινωνικής πολιτικής που θέλουμε να ασκήσουμε, η οποία αποκτάει αντιλαϊκό χαρακτήρα με την έννοια ότι κάθε τι που υπολείπεται των αναγκών μιας χώρας είναι αντιλαϊκό. Ως εκ τούτου λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι να προσέρχεται το νερό στα αυλά και έτσι όπως θέλουν να το βάλουν αυτοί που υλοποιούν αυτές τις πολιτικές και παρά τις ευαισθησίες ή τις ενστάσεις που εκφράζει ως ευχές πλέον ο Δήμος, τίποτα δεν κάνει για να αντισταθεί αυτή στη λέραπα της αντιλαϊκής πολιτικής που σε κάποια στιγμή παρά την φιλότιμη προσπάθεια και της Προέδρου και της κυρίας Ιακωβάκη και του κυρίου Τελάκη, που δεν αμφισβητώ εγώ τα καλά του αισθήματα, θα είναι άνθρωποι εκλογισμένοι να αποδεχτούν μια αντιλαϊκή πολιτική που σε λίγο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα το κοινωνικό. Αυτή θα είναι η κατάληξη και αυτή κατά και εκεί κατατείνουν αυτά τα ζητήματα. Και τέτοιες πολιτικές αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε καν να τις σκεφτούμε ούτε να τις συζητήσουμε, έτσι υιοθετήσουμε. Γι' αυτό ψηφίζουμε κατά σε κάθε τι που συρρυκνώνει κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών μας, τα οποία δυστυχώς αυξάνονται και δεν λάθουν. Ευχαριστώ πολύ. Συμβόλαιο, παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι θα ήθελα να γίνει διόρθωση στο απόσπασμα που επισυνάπτεται στο δεύτερο θέμα υπηρεσίας διάταξης και αφορά την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου. Γιατί στη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, δεν ήμουν παρούσα και άρα θα ήθελα να γίνει διευθυντήρια και στο απόσπασμα της απουσίας. Εντάξει κυρία Νόμιζα, όσοι κυρία. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Είμαι καινούργια στο κομμάτι των διοικητικών και θέλω λίγο χρόνο ακόμα για να προσαρμοστώ και να μάθω. Όμως θέλω να τοποθετηθώ πολιτικά. Δεν διαφωνώ καθόλου στις προηγούμενες τοποθετήσεις των συναδέλφων. Έτσι όπως τα λένε τα πράγματα, είναι αναγκαζόμαστε να δεχτούμε κάποια πράγματα. Κάποια θέματα και πράγματα που δεν αφορούν εμάς. Έτσι είναι η δομή της πολιτείας. Σήμερα έτσι αυτά πρέπει να κάνουμε. Όμως εγώ θέλω να τους πω το εξής. Οι ευαισθησίες και σε εμάς δεν είναι λιγότερες από όσων των συναδέλφων που μίλησαν, γιατί και εμείς είμαστε γονείς, γιαγιάδες, παππούδες και έχουμε τα ίδια και ηλικιωμένους, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε αυτά τα τμήματα. Εγώ θέλω να μου πούν κάτι σοβαρό. Πώς μπορούμε, τι προτείνουμε,
τι μας προτείνουν, να μην λειτουργήσουν στην αρχή. 527 παιδάκια είναι σήμερα. Και ευελπιστούμε να τα κάνουμε 585. Τι εννοείται τώρα, δηλαδή να επιβαρύνουμε περισσότερο τις επιθέσεις των γονιών που δεν θα έχουν που να αφήσουν τα παιδιά για να κάνουν έστω αυτό το μεροκάμπτωμα. Εμείς λοιπόν παίρνουμε το πολιτικό ρίσκο έτσι όπως το θεωρούμε, και εγώ δεν το θεωρώ καθόλου έτσι, χωρίς να σταματήσουμε να παλεύουμε για κάτι καλύτερο, διεκδικούμε. Δεν καθόμαστε εκεί, μας λένε κάντε αυτό και κάντε το. Δεν είμαστε άβουλα όντα, τουλάχιστον σε ό,τι εμάς αφορά το δικό μας το νομικό πρόσωπο και το Δήμο, σαν τα ζώα τόσα χρόνια που τον υπηρετώ εδώ. Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένω. Σαφώς θα ήθελα να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και με τη δική μου ψήφο και με τη δική μου θέση ζωής, δεν έχω συμμετάσχει σε αυτή την κατάρτιση της χώρας σήμερα. Για από αυτό λοιπόν και μόνο το θέμα, αισθάνομαι αρκετά δυνατή και θεωρώ ότι εδώ που είμαι πρέπει να παλεύω για ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι ελαφρά την καρδία, τίποτα παρμένο σαν απόφαση. Ευχαριστώ. Αυτό που ζητήσαμε τότε ήταν 25 άτομα, ξεκίνησε το 2007, τέλειωσε το 2009 αυτός ο διαγωνισμός. Δεν μπορούσαμε να φορτώσουμε άλλο κόσμο. Αυτές ήταν οι ανάγκες τότε που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα γίνει παρακάτω. Οι αλλαγές ήταν αντιδραστές, οι συνταξιοδοτήσεις πάρα πολύ μεγάλες, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί το έλλειμμα του προσωπικού. Θέλω να πω όμως το εξής. Επειδή ακούω συνέχεια, θα καλύπτω από όλα τα κύρια, αλλά επειδή ακούω και συνέχεια αυτά που διεκδικήσω, δεν καταλαβαίνω και θέλω πάρα πολύ λιανά να ακούσω κάποιες προτάσεις. Τι ακριβώς προτείνουν ότι πρέπει να κάνουν. Επίσης, συμμετέχουμε σε όλες τις διαδηλώσεις συγκεντρώσεις κτλ. Έχουν στείλει αιτήματα επανειλημμένα που ζητάμε να μας επιτρέψουν να κάνουμε διαγωνισμό για μόνιμο προσωπικό. Έχουμε μαζέψει υπογραφές των γονέων πάνω στα αιτήματα αυτά και ετοιμάζουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, επειδή συνέχεια μου λένε κινητοποιήσεις και τι ακριβώς άλλο συγκεκριμένο για να πούμε δεν πρέπει να κάνουμε. Να κλείσουμε τους σταθμούς διαδήμνης, να πάρουμε κόσμο για να τον πληρώνουμε πώς, όταν υπάρχος πρέπει να ελέγξει. Συμφωνώ λοιπόν σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω, δηλαδή δεν ξέρω ένας καλός δικηγόρος σήμερα με τι νόμους δικάζει όταν πάει στο δικαστήριο. Όταν ζητάει ένα χαρτί, ας πούμε, δεν πληρώνει το παράβολό του. Δηλαδή, με ποια άλλη διαδικασία εκτός του υπάρχοντος νόμου μπορεί να κινηθεί. Παλεύει και για την ανθρωπή των νόμων. Και εμείς το κάνουμε. Γιατί αυτοί το κάνουν. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτοί οι νόμοι έχουν συγκεκριμένα για την εκλογική αποστολή. Παλεύει και για την ανθρωπή των νόμων. Με μεγάλη χαρά στο πρωτεύουσα. Όταν σας λέγαμε λοιπόν το καλύτερα της οδηγής εκεί. Δεν το ψηφίσατε. Και να σας πω και την πρώτη, πού το Καλλικράτης θέλει. Αν έδινε λεφτά, κάλλιστα. Πόσα λεφτά πήγαμε να ζούμε, τι η τελευταία διάκριση που είναι η τελευταία, θα ξέρω τι μας πει. Έχει συμμετάσχει και αυτά. Είναι ένα κρίκο που να πάει στον Δήμο. Παρακαλώ, πάμε σε κύριε Αντιτική, παρακαλώ. Και εδώ πάμε 2 και 3 είναι... Να λεπτό να διευκρινίσουμε. Συγγνώμη, το 2 και 3 είμαστε αρνητικοί σε κάθε αναμόρφωση προϋπολογισμού, αλλά στο θέμα 2. Είμαστε θετικοί στο θέμα 3. Μάλιστα. Αρνητικός θέμα 3 επίσης, ναι. Και το θέμα 2 πρώτα. Με το 2, με το 2 πρώτα. Μην με μπερδεύετε, σας παρακαλώ, και πείτε μου για το θέμα 3. Είναι η κυρία Βαμπουρέλη και ο κύριος Αφεντουλίδης. Κύριε Βρετέ, εσείς για το 3 τι λέτε. Αρνητικός. Εντάξει. Για τους λόγους του λόγους. Και δεν αμφισβητώ καμία ανησυχία κόσμος ανθρώπου. Το έχω ξαναπεί. Για το 2 θέμα. Είναι το μόνο πρόβλημα. Αν έχει κήξει και τα αρνητικά ψηφίσουν ο κύριος Κούπας. Μόνο το σπίτιο του Μάκης, ο κύριος και το θέμα 2 λοιπόν, μόνο η αρνητική ψήφιση είναι η συναδελφή και ο Μπουρέλη και ο κύριος Αφεντουλίδης.
Πάμε στο θέμα στο 4, 5 και 6 πάλι μαζί. Και συνάδελφοι, είναι ένας προγραμματισμός που προσλέπουμε μας εκεί για το Υπουργείο Εσωτερικό Υπουργείο. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Όλα μας, όλα πακέτα. Τα πακέτα μας θα είναι ένας προγραμματισμός προσλήψεων που σε τρεις κατηγορίες για τα κατηγορία είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα που είναι λίγο υγεία, παρακαλώ. Μεγάλες αποκομιδές, οροκαθαριστές, οδηγοί απορριμματοφόρων, οδηγοί κοντέινερ και ηλεκτροσυγκορητές, 138 άτομα, είναι τα 8 να παίρνουν στην καθαριότητα. Η δεύτερη κατηγορία είναι συμβάσεις μισθωσής έργου, είναι αυτές που είναι με την καταβολή αντιδήμου, δηλαδή καλύπτονται από το αντίτιμο που υπάρχει και είναι στο νεκροταφείο και στην φυσική αγωγή και στο πολιτητήριο γενικά. Και η τρίτη κατηγορία είναι πάλι συμβάσεις μισθωσής έργων που είναι γιατροί, ψυχίατροι, βοηθοί, νοσηλευτές κτλ. Και το 7, σύμφωνα με τον νόμο 4071, μας δίνεται το δικαίωμα, δεν ξέρουμε αν θα το κάνουμε χρήση, θα το αποφασίσουμε αυτό, γι' αυτό είναι ξεχωριστό το 7, μας δίνεται το δικαίωμα να κάνουμε πρόσληψη 20 ατόμων για 5 ημερομίσια το μήνα. Λοιπόν, σε αυτή την κατηγορία έχουμε βάλει 10 υποδόμους, 2 υδραυλικούς, 2 σιδεράτες και 6 ελοχρωματιστές. Λέω, εμείς θα την πάρουμε την απόφαση και αν χρειαστεί θα κάνουμε χρήση. Είναι 20 άτομα για 5 ημερομίσια το ένα ο καθένας. Το μήνα, συγγνώμη. Πάμε ένα τα θέματα. Πάμε λίγο ένα τα θέματα για το θέμα μέρος. Να κάνει και μία. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ρωτήσω πόσες συμβασιούς έχουν εξασφαλίσει και τις παραμονή τους στην εργασία σε διάφορες υπηρεσίες. Στην καταλήξη, σε διάφορες υπηρεσίες δεν είναι. Είναι πάρα πολλοί ανακατηγορία που έχουν συζητήσει και έχουν πάρει ασφαλιστικά. Στην καθαριότητα είναι γύρω στα 100 με 110 άτομα αυτή τη στιγμή, συνέχεια αλατώνονται, τα οποία έχουμε διατηρήσει με ασφαλιστικά μέτρα. Είναι και καθηγητές της φυσικής αγωγής που έχουν. Και καθηγητές της φυσικής αγωγής, ναι. Είναι 11 άτομα καθηγητές φυσικής αγωγής. Και αν αυτό αλόγιο από την αγώνη πιάζει, είπαμε το αίτημα του Δήμου και του πρόσωπου συνέδρου. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούνται ασφαλιστικά, δεν έχει καμία σχέση με τα καινούργια αιτήματα. Με το προγραμματισμό. Γιατί αυτοί έχουν ενημερώνει μια λέξη, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα φύγει. Εδώ τελικά κύριε Δήμαρχε, τι εννοείται ο συμβολογητεράφος. Είναι το υπάλληλοι που εργάζονται σε σχέση εργασία ιδιωτικού. Μετά τη λήξη του 15 Απριλίου που έφυγαν στη δικαιοσύνη και παραμένουν δικαστική απόφαση με 25 Ιουλίου του 2013. Και εσείς λοιπόν λέτε η χρονική διάρκεια της σύμβασης του προσωπικού θα είναι 8 μήνες. 8 μήνες αρχίζει η προθεσμία από τις 15 Απριλίου. Όχι. Καταρχήν, μέχρι να πάρουμε την έκριση θα περάσουν αρκετοί μήνες. Από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον κάθε φορά 2-3 μήνες. Εμείς θα πάρουμε χρήση αυτής της εκκρίσεως από τη στιγμή που φύγουν οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους πάρουμε σε χρόνο. Δηλαδή, αν είναι διατηρημένοι αυτοί με ασφαλιστικά, θα περιμένουμε να τελειώσουν και μετά θα κάνουμε χρήση του καινούριου κάμπου. Δηλαδή δεν θα προσληφθούν αυτοί οι ξέρματα, θα παραταθεί για όσο γνώρισε το για το παρελθόν. Εάν δεν ρίξουν οι προηγούμενοι. Αν δεν ρίξουν, δεν θα έχουν αρχίσει. Στα 600 κάτω. Καθόλου, Μα δεν μπορούμε να τα πάμε πακέτο όλα μαζί. Αυτό είναι πράγμα, αγαπητοί. Τι πρόβλημα. Πάσε το, στέλνετε να το πάμε ένα. Είναι για πρόληψη προσωπικού, παιδιά. Όχι, δεν πει αυτό το πρόσωπο. Δεν υπάρχει όμω την καταλήγεια. Διαφορετικέ κατηγορίε και να το αφήσουμε έτσι. Πάμε λοιπόν, ένα ορίστημα.
Πάμε στο 4. Στο 4, αφήνω. Αλλά δεν γίνεται τα κρύβια. Εγώ περίμενα να μου πει. Θα σα το εξηγήσω. Και θέλω να πω την άποψη. Και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο μα πείτε είναι με όλο το σοβαρό. Δηλαδή, όχι διάλογο, αφήστε. Λέω, κύριος Κουμπάνη, και δεν το λέω, χρησιμοποιώ το σάρτη. Όχι, όχι, σου επιτρόπω να χρησιμοποιήσω τα κλίμα. Λέει. Έχει κομπινάει. Θα πάρετε μια έκδοση. Θα πάρετε μια έκδοση. Για την οποία μας ζητάτε την ψήφο, η οποία θα μετατραπεί σε έκδοση. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί θα κάνει. Μέχρι εκεί είναι εύλογο. Λέω όμως και τελειώνω. Ότι το 2012, Απρίλιο μήνα του 2012, δηλαδή συμπληρώνεται ένα χρόνο, έληξε το προηγούμενο οκτάμινο της καθαριότητας. Το Δήμο, τον Μάιο-Ιούνιο, δεν θυμάμαι, του εγκρίθηκαν από το τότε αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου, το αντίστοιχο του 2012, 80 άτομα για να συμπληρώσει αυτό το οκτάμινο. Δεν έκανε χρήση της δυνατότητας να προσλάβει αυτά τα 80 άτομα και προσέλαβε 60 συμπεριφέρει. Δεν προσέλαβε κανένα. Όσο τα δικαστήρια διατηρούσαν την υπηρεσία με προσωρινές διαταγές ή σχολικά μέτρα, θα σου πάρουμε με προσωρινές διαταγές, νομίζω ότι η αναπτύα θα σχολήσω, διότι το 100 που διατηρούσε με αυτόν τον τρόπο την υπηρεσία του ως νούμερο ήταν οριακά επαρκές για την καθαριότητα. Άρα ακυρώθηκε στην πράξη η υλοποίηση της έγκρισης του 12 περί 80 ατόμων, αφού καθ' όλη τη διάρκεια του 12 οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι μπόρεσαν να παραμείνουν στην υπηρεσία με δικαστικές αποφάσεις. Άρα αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι ότι η αντίστοιχη έγκριση του 13 εανέλθει δεν θα ενεργοποιηθεί εάν πρώτα δεν λήξει δικαστικά και με αθλητικό τρόπο που το απέφερε η παραμονή των 100 συγκεκριμένων εργαζομένων στην υπηρεσία. Ωραία. Μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα. Τι θα κάνω. Το και τον Απρίλιο του 12, καταρχήν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι, αυτό υπονοούσα, ότι δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη, πώς θα το κάνετε, τι θα κάνετε. Όμως, αυτό πηγαίνει στη σφαίρα της συνωμοσιολογίας και εγώ πολιτικά θέλω να μιλήσω. Σας εγκαλώ κάθε φορά, εδώ και καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που είχατε προσλάβει μόνιμο προσωπικό και που είπατε και το τηρήσατε μια-δυο φορές στην αρχή, ότι από εδώ και πέρα συμβασιούχους θα προσλαμβάνουν όλο ένα και λιγότερους, αλλά εσείς επανήλθατε στους παλιούς αριθμούς. 60 και 50 και 10 και 15 και 3 είναι σύνολο 138. Και θέλουμε να διευκρινίσετε πάνω στο 138. Και έχω πει πολλές φορές στην αίθουσα αυτή. Δεν θα είχαμε αντίρρηση εδώ, δεδομένου ότι αυτό περνάει και από κάποιο είδος, ας πούμε, ΑΣΕΠ, κάποιο είδος ΑΣΕΠ, με όλες τις αδυναμίες που έχει το ΑΣΕΠ, εγώ το σέβομαι. Όμως, επί της ουσίας αυτή η πόλη δεν χρειάζεται για να λειτουργήσει η καθαριότητά της. Το έχω πει και το ξαναλέω και θα το λέω. Όλον αυτόν τον αριθμό που υποστηρίζετε εσείς χρειάζεται σημαντικά λιγότερο. Αυτή είναι η διαφωνία η δική μας. Αυτή είναι η διαφωνία η δική μας. Γιατί η διαφωνία η δική μας ξεκινάει από μια βασική πολιτική μας αρχή. Πρέπει να παράγουμε το ίδιο έργο με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Αυτό είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είναι δική μας πολιτική θέση. Τι να κάνουμε. Να μην πάμε Παρακαλώ, ελεύθερη κύριε Στέφανο, παρακαλώ. Παρακαλώ, ελεύθερη κύριε Στέφανο. 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 Παρακαλώ, ελεύθερ
από αυτούς όχι ξέρεις. Και όλοι μαζί με τον τουρισμό, σε συμπληρώνω, είναι 2.500 και ζητήσαμε το καλοκαίρι να έχουν την πρώτη. Άρα είστε σε καλή φάση. Ένα λεπτό. Νομίζω πως το θέμα 4. Το θέμα 4 μας έχει ξαναπασχολήσει. Κακώς στεκόμαστε. Εγώ θέλω ότι πραγματικά ότι με αυτό διατηρούνται θέσεις. Διατηρούνται θέσεις εργασίες. Διασφαλίζω το. Ένα σχόλιο απλώς, αν μου επιτρέψετε.
ότι πραγματικά τα έσοδα αυτά, όπως το είπε ο κ. Βρετός, μπορεί κάποιος να πει ότι καλύπτουν τις δαπάνες των πιστοδοτούμενων καθηγητών της εισαγωγής. Πρέπει όμως πίσω και το να μην το γνωρίζει και κάποιοι συνάδελφοι να πούμε ότι από τους ανθρώπους σήμερα είτε στο πολιτικό κάνουν τρεις πισίδες και στα γυμναστήρια είτε στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Μόνο η μισή πληρώνει, διότι η άλλη μισή είναι από τις επαφείς και κοινωνικές ομάδες. Αν ένα καθήκον, ένα κύριο και
βασικό καθήκον να προστατεύσουμε ό,τι κατά ανάγκη σε μπλόκο πλάνες τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό είναι το δεύτερο πλάνο. Σε πρώτο πλάνο η κάθε διοίκηση πρέπει να προστατεύσει τις υπάρχουσες και λειτουργούσες σε κάθε δήμο κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές δομές, προγράμματα και δράσεις. Δηλαδή, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων δια του μονίμου προσωπικού, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, να μην οδηγεί σε μείωση των τμήματων των παιδικών σταθμών, να μην οδηγεί σε κλείσιμο ενός από τα τέσσερα καπί που έχουμε, να μην οδηγεί σε μία άνοιγμα του κοινωνικού πανεπιστημίου, να μην οδηγεί σε κατάργηση του βοήθεια στο σπίτι. Το καθήκον λοιπόν το πρώτο που έχουμε να αναμετρηθούμε εμείς, ως αν μου το επιτρέψετε πάλι, το λέω με σεβασμό από την πλευρά του, είναι να μην κλείσει καμία δομή. Να μην κλείσουν όλα αυτά που λέτε. Το δεύτερο πλάνο υποχρεωτικά είναι πάντως από την ξαναπονία, εάν θα τα κρατήσουμε ανοιχτά, εμείς και το σύνολο κρατάμε ανοιχτό και διευρύνουμε, μεγαλώνουμε, πληθαίνουμε δηλαδή τις υπάρχουσες δομές. Διότι το κοινωνικό βαθμοπολείο είναι μια νέα δομή που απαιτεί προσωπικό. Το νοσοκομείο είναι μια νέα δομή που απαιτεί προσωπικό. Το κοινωνικό φαρμακείο σε λίγο και το κοινωνικό ιατρείο είναι μια νέα δομή που απαιτεί προσωπικό. Κανένα πρόγραμμα του κύριου Συρίγου του παλιού αθλητικού οργανισμού δεν έχει κλείσει. Κανένα τμήμα του κύριου Χατζαντουγιάννου του πολιτιστικού οργανισμού, το πολιτιστικό κομμάτι δεν έχει κλείσει. Έχει μεγαλώσει ο αριθμός των φιλοξενουμένων παιδιών και στην εθνική στέγη και στο αυτό το καθήκον μας. Στην κρίση να προσπαθήσουμε σε πρώτο πλάνο να μεγαλώσουμε τους εξυπηρετούμενους πολίτες στις κοινωνικές πρώτα, πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκπαιδευτικές, συγγνώμη, δραστηριότητες του Δήμου. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι δικά μου. Στο υπόλοιπο κομμάτι πολιτικά συμφωνώ και τελειώνω με τις παρατηρήσεις οι οποίες ακούστηκαν τόσο από πλευράς και για το ΑΠΟΕΛ. Συμφωνώ, λέω, όσο και του κ. Βετό, ενδεχομένως και του κ. Αθηνοπολιτικού. Αλλά εγώ έχω ένα καθήκον. Εσάς το καθήκον σας είναι να διαφωνείτε και να κριτικάρετε θετικά τη δημοτική αρχή γιατί υπηρετεί τέτοιες σχέσεις εργασίας. Αλλά το δικό μου καθήκον δεν είναι πρώτα να σας ακούσω. Το δικό μου καθήκον είναι πρώτα και είναι πιεστικό το καθήκον. Δύσκολο το καθήκον. Να μην κλείσω κανένα τμήμα πουθενά. Και είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι, για να μην θεωρείτε ότι θέλω να απολογούμε, σχετικά ικανοποιημένοι το ότι μέσα σε αυτά που το ήχο της κρίσης δεν έχουμε κλείσει κανένα τμήμα. Ανοίγει η βιβλιοθήκη, ανοίγει το αναπτυστήριο στον οδό Αγιοτήτου και ανοίγουν και άλλα τμήματα που ήδη λοιπόν άνοιξαν και πρόκειται να ζητήσουν από αυτό που σας είπα. Και αυτά θέλουν τη στελέχωση του προσωπικού. Ευχαριστώ κύριε Κουτεράκη. Υπάρχει συμπάθεια στην πορεία του θέμα 6 και παρατηρήσει. Κατά πάγια τακτική λέμε όχι σε κάθε μίσθο, σύμβαση μίσθο του ΣΕΠ. Για το θέμα 6 λοιπόν, κύριε Κουτεράκη, για το θέμα 6 λοιπόν, η ψηφοφόρα που προσεκλέπτε, αρνητική κυρία Νάνο, ο κύριο Δημάκη, άλλο. 5 και 6 είναι μισθοσύνη. Λοιπόν, το δύο συναδελφών, το θέμα περνάει και τα μισθοσύνη. Επιτρέψτε μου, κύριε Αγγέλε, ψηφίζω ναι στο 6 θέμα. Γιατί είναι από πολλή του Δήμου και το έχουν ξαναψηφίσει. Το έχουν ξανακουβεγγέλει αυτό το θέμα. Αλλά μια απλή παρατήρηση. Ξέρετε, δεν είναι στήρα η θέση μας κάτι κράτηση ή κάτι κράτηση. Δεν είναι στο λόγο, δεν βοηθήσετε το διάλογο. Κάτι έρχεται από εδώ μέσα, μπορεί να μαθαίνουμε, όχι να μαθαίνουμε. Προσπάθουμε να ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Καλοπροέρετα για να βοηθόμαστε όλοι. Όταν όμως ο καλλιτράτης μεταφέρει οι αρμοδιότητες πλέον στην τοπική διοίκηση του Δήμου και η περιφέρεια, μέσα από το νέο νόμο, χωρίς να αυξάνει τα έσοδα ή την χρηματοδότηση, όταν λοιπόν μεταφέρει τέτοια βάρη στις πλάτες της τοπικής διοίκησης και δεν έχουν χρηματοδότηση, εξ αντικειμένου η ποιότητα των υποδομών και των προσφορών λειτουργεί εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Άρα για αποτελεί πληγή ο καλλιτράτης μαζί φυσικά, γιατί για τη λαϊκή πολιτική δεν εκφράζει και μόνο τα εκφράζει το καλλιτράτη. Εκφράζεται με όλοι αυτοί οι παιδίδες που δεχόμαστε τώρα σε αυτά τα λαϊκά εισοδήματα και στο λαϊκό άνθρωπο. Έτσι, για να μην έχουμε λοιπόν και να μην απομονώνουμε το πώς θα σπίτι για τη λαϊκή πολιτική. Είστε λοιπόν θετικός αγωνιστής. Ναι, πάντα σε αυτές τις θέσεις είπαμε. Ωραία, πλήρω του κυρίου Κούπα, κυρία Σνάμη και του κυρίου Μάτι, το θέμα 6, 5 και 7, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Υπάρχουν ερωτήσεις, απορρετήσεις, απορρετήσεις. Ορίστε. Ερώτηση. Να διακριθεί, να σε ζήσω την παγκόσμια και προσωπικό λόγο. Δεν να διακριθεί. Για πόσο καιρό θα φτάσει. Ποιο θα είναι το ημερομηνίο, ποια θα είναι τα ίδια άτομα. Τα ίδια άτομα θα αλλάξω. Τα ίδια άτομα. Θα πρέπει να πω ότι δεν είναι τα ίδια άτομα. Δεν πρέπει να λεγόμαστε ούτε κύριοι ούτε εκπρόσωποι.
πρόσωποι ούτε άνθρωποι. Δεν ξέρω σε ποια συνοδοταξία θα πρέπει να μας πει. Αδιανόητα πράγματα. Καταγγελτικά. Τι να κάνουμε τώρα. Ελάτε εσείς να δούμε πώς θα το χειριστείτε αυτό. Εγώ σας λέω ότι η πιο δύσκολη στιγμή είναι να δεχτείς αυτό το κόσμο που να του πετάς το κομμάτι του ψωμί για να πεινάει, όχι για να ζήσει, να πεινάς. Και να λες τώρα ότι του λες ότι του δίνεις δουλειά. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό δεν είναι δουλειά. Αυτός είναι βιασμός, είναι ντροπή, είναι άνθρωπο, είναι αναξιοπρεπές και αξιοφύγη. Γιατί θα πάει για να μάθει τη χάρη του, σε τι ασχολείται. Κοιτάξτε, το ξέρουμε. Τι έκανα να πούμε, γιατί εσύ μια χαρά τα ήξερε στα περιβαλλοντικά. Δεν είναι περιβαλλοντικό. Δεν είναι να βρει σε περιβάλλον στην τρίτη σειρά που έτσι. Όχι, εννοείται να βρει. Αν πάμε να μάθουμε σε περιβάλλον. Για παράδειγμα, το ποσό που δίνεται για τα αναγνωστικά διπλώματα για τον 8ο γύρο,
500 ευρώ που μπορούσε να δοθεί στο κοινωνικό πρωτοβουλίο ή να δοθεί σε κάποιο άλλο σκοπό που δίνεται. Αλλά αυτό δείχνει τη διαφορετική πρακτική της ακολουθήσεις. Σύμφωνα. Άλλος, κάτω. Ο κυρία Γκάνου. Ναι, κύριε. Είναι η αναλογία συμμετοχής, ε. Μάλιστα. Ωραία. Να απαντήσεις. Να απαντήσεις. Ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τις ανθρωπαιδίες θα ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, γενικά πόσο μπορεί να σκύβουν αυτά οι ανθρωπαιδίες στο Δήμο. Εδώ πέρα έχουμε γίνει ένα έσοδο αν έχουν 3.200 παιδιά και 60.000 ευρώ που μπορεί να μαζεύουν. 62. Πόσο συγκίσανε δηλαδή. Και γράφουν εδώ πέρα για τις ευπαθείς ομάδες και ρωτάμε εμείς πώς μπορούμε να αποδείξουμε ένας επαγγελματίας που είναι ένα από τα έργα της επαγγελματίας και μπορεί να έχει επαγγελματίας. Τους ακολουθούν. Είναι ήδη και Λοιπόν, να απαντήσω συνολικά σε ερωτήσεις που τεθήκανε. Καταρχήν για τα σχολικά αυτά τα θύματα να πω ότι διοργανώνονταν παλαιότερα. Όμως όταν το Υπουργείο Παιδείας μπορούσε, είχε σταματήσει αυτή η διοργάνωση του μέρους των Δήμων, γιατί το Υπουργείο Παιδείας οικονομικά μπορούσε να διεκπαιδεώσει αυτά τα σχολικά αυτά τα θύματα. Από πέρυσι το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε τη συμπαράσταση των Δήμων. Τα πρωταθλήματα αυτά γίνονται σε συνεργασία με την 4η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, η οποία ελέγχει στην Αθήνα, με τη συμπαράσταση του Υπουργείου Παιδείας στην αιγίδα του. Και διοργανώνεται για πρώτη φορά σε επίπεδο δημοτικό της Νέας Δημοτικής μετά από 6 χρόνια, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο να δώσουμε μια χαρά στα παιδιά που προβάλλουν στην πρόσφατη εκπαίδευση, να αναδείξουμε λίγο το σχολικό αθλητισμό και να οφείσουμε τη νέα γενιά σε κάτι πιο υγιές από το ίντερνετ και όλη αυτή την ψυχαγωγία που περνάει πια στα σπίτια. Αυτό όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Νάντζη. Τώρα, όσον αφορά τις ακροπαιδείες, κυρία Σεπουλίδη και κύριε Πετέ, να πούμε ότι το κόστος φυσικά και δεν είναι μόνο 62.000 ευρώ που πρέπει να έσοδα, γιατί υπάρχουν και κάποιες δαπάνες που αφορούν την εμβολίαση των αρχικών εγκατάσεων που μειώναν του πανεπιστημίου που κάνουν χρήση. Όμως θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείται στα πλαίσια του προγράμματος για την εργαζόμενη οικογένεια. Και στο κόσμο από τη μία ή κάθε χρόνο έχουμε και μία αύξηση των ειδών. Φέτος αναμένουμε αρκετά περισσότερα παιδιά. Παιδιά όμως που δεν θα έχουν κόστος συμμετοχής, γιατί για τους ανέμους που δεν θα έχουν τελειώσει τα αναγκαία στην χρόνια, είναι δωρεάν το κόστος συμμετοχής. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει προβλέψει η νομιλία ήδη. Και νομίζω ότι αυτοί έχουν μια μορφή αναγνώρισης ανεργίας και τον τρόπο που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν εισοδήματα που κάπου αλλού αποδεικνύεται και ίσως και να μελετήσουμε τις εγγραφές να ζητάμε και μια τελευταία αποδεικτική δήλωση ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα εισοδηματικό και να μπορούμε να δώσουμε μια μικρή συμμετοχή στους ανθρώπους και στους επαγγελματίες. Τώρα, για τον κύριο Αλέξη, τους Αρμένους, ο οποίος θα είπε τη συμμετοχή του Δήμου στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση, θα περάσει από 4 Δήμου διαφορετικούς διδακτικούς αυτοκύρους. Γίνεται για πρώτη φορά που διοργανώνει η Ένωση Αρμενίων Αθλητών και Προσκόπων Ελλάδος σε συνεργασία με τους Δήμους Αρκούς και την Ελληνική Ομοσπονδία Αποκρασίας. Αυτά.
Συγγνώμη, είναι μια παράδειγμα. Όσον αφορά και τα έπαθλα και τα πρόβατα και τα Βαμβουέλη και τα αναπτυστικά, θέλω να πω ότι ο αγώνας του γύρω της πόλης γίνεται για ένα φορά. Δεν είναι αγώνας ανταγωνισμού, πρωταθλητό, είναι αγώνας συμμετοχής. Είναι ένας γύρος υγείας και όλοι οι αγωνούμενοι παίρνουν από ένα αναπτυστικό μεζάμιο για τη συμμετοχή τους. Και η συμμετοχή είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες πρόληψης ασθενειών, ο οποίος σε βάθος χρόνου είναι η οικονομία κλίματος για ένα κράτος, ο οποίος σε λαμβάνει της υγείας, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη λαμβάνηση. 19 Μαΐου θα γίνει συμμετοχή στο Μουσταφά. Τα δικά μας και αριστερή και δεξιή και είπατε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο μόνος που το υποστήριξε είναι ο Ευάντη. Τώρα λοιπόν μου κάνει λίγο εντύπωση. Λέτε ναι στη γενοκτονία των Αρμενίων και σωστά λέτε ναι, αλλά τότε στη γενοκτονία των Ποντίων είχατε κάποια δυσκολία να εκφράσετε. Σοβαρότατα είναι, κύριε, σοβαρότατα. Θυμάμαι τι να κάνω, δεν πάτε, θυμάμαι τι να κάνω. Ο στόχος ήταν να κάνει ένα σχόλιο για τα μετάλλια του ανθρώπου. Είπα να μην το κάνω γιατί μεγάλη πλήρωση. Αλλά η άποψη μου ήταν ότι όσοι συμμετέχουν τα χιλιάδες που θα συμμετέχουν στο κύριο του το να διαθέσει από ένα ευρώ το άνθρωπο για να του δώσει κάτι αναπτυστικό δεν είναι σπατάλη. Είναι έμπνευση σε βαθμού στη συμμετοχή και είναι κίνητο για την επανάληψη τη συμμετοχή. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα να φανταστεί ότι ο ημαραθώνιο τη Αθήνα με του χιλιάδε δρομεί γίνεται ανεκτό. Αυτό που ήθελα όμω να πω, επέτρεψα και δεν θέλω να πω. Σέβομαι την γνώμη και το σχόλιο για το ψήφισμα που ήρθε και ο κ. Σταυριανίδη κλπ. Αλλά θέλω να συμπληρώσω για να μπει η μονή η μνήμη του σώματος ότι η δημοτική παράταξη του κ. Σταυριανίδη ανοίγειρε το μνημείο της αρμενικής γενοκτονίας, της μοντιακής γενοκτονίας στην πλατεία 1. Και νομίζω ότι η ανέγερση ενός μνημείου συμβολής και μνήμη αναφοράς είναι σημαντικότερη από το σχόλιο ενός ψηφίσματος που μπορεί να είναι εκφράσεις μπορεί να μην κάνει το σύνολο του σώματος. Κοίτα. Και ως πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
φωνά και ως μέλος της παράταξης στην οποία μετέχουμε και η παράταξη αυτή υποστηρίζουμε τις αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες και με επιτυχία στέφονται και την κάνουν της ευρείας αποδοχής. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στα σχολικά πρωτοβλήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Θα ήθελα να προσπαθήσετε να τα καταστήσετε θεσμό, να υλοποιούνται σε αιτήσια βάση, να υπάρχει, να καθιερώσετε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία θα διεξάγονται αυτές οι διοργανώσεις και η οποία θα είναι το προτέρω γνωστή στους διευθυντές των σχολείων, ώστε να εξασφαλίσετε την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών και της εμπορική και των γυναικών. Θα θεωρούσα σκόπιμο να συμμετέχουν κατά την διεξαγωγή αυτών των πρωταθλημάτων και στελέχη των αθλητικών σωματιών της πόλης, ώστε να εντοπίζουν τα πέντε που εκπαιδεύουν τον δηλαδή, Απέχω, απέχω.
Παράταση επίθεσης διαβρήματος και το προφητικού Είναι προτάσεις που θα καταθέσουμε στο πρόγραμμα.
αλλάξουν τα δύο. Για την ανάπτυξη παιδικών κάτω. Γιατί οι υπογειοποιήσεις είναι κάτω. Είναι αυτή τη στιγμή γίνονται οι μελέτες, θα καταθέσουμε στο πράσινο ταμείο. Και για την ανάπτυξη παιδικών κάτω του 2.000.000 και για την υπογειοποίηση των κάτω. Έτσι, πρόγραμμα είναι. Αν θα μελέτησε τον κόσμο συλλογή, Δεν αποπετάμε έτσι. Σε εργαζόμενοι. αλλά αντιλαμβάνομαι τη λογική σας και πόση σημασία τελικά δίνετε και στην πράσινη ανάπτυξη και στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Σημασία μεγαλύτερη για εσάς εάν λάβω αξιολογικά, αξιοκρατικά τα θέματα, ήταν οι προσλήψεις ή με συγχωρείτε, ο οργανισμός, μη με διακόπτετε κύριε Δήμαρχε, μη με διακόπτετε κύριε Δήμαρχε, και μιλάω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, όπως και εσείς δεν θέλετε να σας διακόπτω. Και όποτε το κάνω, αυτό το κάνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θέλετε τη σύμφωνη γνώμη τη δική μας. Βεβαίως και θα την έχετε. Αλλά επιμένω, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά την πράσινη ανάπτυξη, την ποιότητα του περιβάλλοντος, τη μόλυνση και είναι επιδεικτική η αδιαφορία σας ως παράταξη. Αυτό θεωρώ είναι, ναι, είναι πολιτική άποψη. Και νομίζω ότι αυτό το δικαίωμα είναι να τα θέσω. Θα πω ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Έγινε εδώ επίδειξη για τα βιοκάψιμα και για τα τηγανέλαια και ήταν επιδεικτική η απουσία σας. Όχι μάλλον που ήταν ένα πρακτικό, πρακτική εφαρμογή του συμφώνου των δημάρχων το οποίο εσείς υπογράψατε. Δεν θα έπρεπε να ήσασταν εδώ, κι όμως δεν ήσασταν. Δυστυχώς,
σε εισαγωγικά θα το βάλω και μου επιτρέψετε την υπερβολή του λόγου. Ακριβώς η αδιαφορία σας επιβεβαιώνει ότι από το ψάρι, από το κεφάλι προμένει όλο το ψάρι. Και μιλάω πολιτικά και ειδικά για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you.